Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε, Κωστής Ραπτόπουλος, μετά από πολλά ματς Champions League. Το κάναμε γυρολόι γύρω-γύρω να πούμε την όλη ιστορία. Η ματσάρα βέβαια, εγώ βασικά ήθελα να δω την Dortmund όλο το ματς. Αλλά επειδή εδώ στο Μετρόπολης, γιατί εδώ το είδα, ήρθα νωρίς, παίζουν αυτό το γύρω-γύρω γιατί είναι κουμαρτζίδες όλοι και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με το στοίχημα. Δεν είδαμε όλο αυτό το ματς το τρομερό και είδαμε το γύρω-γύρω όλοι. Το οποίο είναι εκνευριστικό βέβαια. Το κάνει και ο κόκκινος να πούμε στο σπίτι, λέει γύρω-γύρω όλοι βάζω. Εγώ θα γούσταρα να δω την Dortmund με την, πώς τη λένε, τη Real Madrid, να γράψω, να σημειώσω όπως έκανα. Και φυσικά το κουμάρι πάνω απ' όλα είναι, η κονόμα είναι πάνω απ' όλα. Οπότε κάνω του μπέκα-μπέκα να πούμε. Και κάθομαι και την τρώω. Γιατί όπου και να πας, δηλαδή και δεν έχεις το σπίτι δικό σου κόλπο, πας στο καφενείο να πούμε ή στον προπό. Όλοι παίζουν κουμάρι. Δεν αγαπάνε την μπάλα, ας πούμε, και τα λοιπά. Αγαπάνε το κέρδος. Όπως κάνουν οι περισσότεροι. Τι έκανε, παιδιά, δούμε την Dortmund. Εντάξει, μπορεί να τα δούμε το γύρω-γύρω. Πας στο προπό, πας στην καφετέρια. Παιδιά, τι έγινε, να δούμε την Dortmund. Εντάξει, μπορεί να δούμε το γύρω-γύρω. Κι όλοι έχουν να πω ένα δελτίο. Το ρεύμα δεν έχει να το πληρώσει με τίποτα. Το έμφυα έμφραγμα σου έρχεται στο μυοκάρδι τώρα σε δύο μέρες. Αλλά το κουμάρι-κουμάρι δεν υπάρχει. Το κουμάρι-κουμάρι. Αυτά δεν χάνονται. Δεν είναι, δηλαδή, πώς να σου το πω, δηλαδή. Ψωμάκι δεν έχει η κυλίτσα μας. Αυτό θέλει η αυτίτσα μας. Δεν μπορώ να το πω γιατί ο Χιλτίδης είναι σωστός δράκος εδώ. Οπότε θα βγει η εκπομπή ακατάλληλη. Δεν γίνεται. Είμαστε κάποιο επίπεδο. Πώς θα γίνει τώρα. Πρώτο ραδιόφωνο στην πόλη. Οπωσδήποτε. Κάτσε να δούμε τώρα τις μετρήσεις που θα γίνουν 28 Οκτωβρίου. Να δούμε πού θα έχουμε πάει. Πρώτη, πέμπτη, όγδοη, δεύτερη, πρώτη. Θα δούμε. Θα φανεί το έργο, να πούμε. Θα φανεί το έργο. Πρέπει να είμαστε ευπρεπείς και εμείς και εσείς. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Πάμε γρήγορα να δούμε πού μπορούμε να φάμε το μεγαλύτερο μπέργκερ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημα δεν μπορείς να βρεις μεγαλύτερο σάντουιτς. Τώρα, εγώ λέω στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο σάντουιτς, υποθέτω. Αλλά δεν παίρνω και όρκο, αλλά αυτό είναι και νόστιμο. Τι σημαίνει αυτό? Το βλέπεις και σε κορταίνει. Το τρως και σε τρελαίνει με τη γεύση του. Τρως δύο αν μπορείς και πληρώνεις το ένα. 600 γραμμάρια τώρα είναι το ένα, έτσι. Πας εκεί, τρως δύο. Δηλαδή με τον τσίπρα μπορεί να φας και τέσσερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά εγώ σου λέω μην φας τέσσερα, φας δύο. Πληρώνεις το ένα. Αν μείνει ο Τσίπρας άλλα δύο χρόνια, τρως τρία άνετα, δεν πληρώνεις κανένα. Φοβερό. Είναι καταπληκτικό. Πού το δοκιμάζεις? Στην Αγίων Πάντων 28 ή δίνεις την παραγγελία σου στο 231-0510-045. Είχαμε λοιπόν το Champions League, είχαμε τη ματσάρα της Dortmund με τη Real υψηλού επίπεδου. Στο 90 λεπτό που έβλεπα το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, καμιά από τις δύο ομάδες δεν συμβιβαζόταν με την ισοπαλία. Το πήραν δηλαδή, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να πούν στο 85, έγινε στο 84, στο 87, 2-2, πότε έγινε, και να πούνε να πούμε ότι εντάξει, τελειώσαμε. Δεν μπαίνω μπροστά, δεν μπαίνεις μπροστά, κάνουμε τις πασούλες, τελειώνει το μάτς, δεν πάρουμε ρίσκο. Λυσάξανε και αυτό ήταν το εκπληκτικό, αυτό ήταν το γοητευτικό πέρα από την ποιότητα. Το πάθος που επέδειξαν οι δύο ομάδες για την κατάκτηση της νίκης, η οποία δεν έκατσε ούτε από τη μια ούτε από την άλλη μεριά. Κανονικές εντεκάδες, τα βαριά χαρτιά ο Διανέλος, Μπέιλ, Μπενζεμά, Ρονάλντο, Κρος, Μόντρις, Σταχάφ και τα λοιπά, Καβραχάλ, πώς το λέει, Κατραχάλ με δεξί μπακ, δεξιοπόδαρο αριστερό μπακ τον Ντανίλο, και είχε κάποια προβλήματα η Ρεάλ και τα λοιπά. Η Ντόρτμουντ είχε την αφέλεια στην αρχή να βγει μπροστά, έφαγε τον γκολ στην κόντρα. Η πλαϊνή ήταν πολύ μπροστά, η Γκερέρο, η Ντεμπαϊλέ 60 μέτρα από τους δύο πλάγιους μπακ, ο Κάστρο και ο Γκέτσε 30 μέτρα, 5 με 4 βγήκε, 4 με 4 από ό,τι είδα στην τηλεόραση. Η κόντρα άμα βγάλεις, ρε παιδί μου, τον... τι να σου πω τώρα, Παπασταθόπουλο, Γκίντερ, Σμέλτερ και Πίστεκ, τετράδα με τους Ρονάλντο, Μπενζεμά, Μπέιλ και Μόντριτς, 5 επιθέσεις, 2 γκολ θα μπουν. Δεν τους σταματάς άμα βρούνε χώρο αυτοί. Δηλαδή, αν τους πεις πάρτε την μπάλα, 10 μέτρα κάτω από το κέντρο, ξεκινάει η επίθεση, ψηλά η άμυνα. Εσείς πάμε. Και πάμε και πάμε και πάμε. Θα σε βάλουν μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή, 4 με 4 θα σε διαλύσουν.
Λοιπόν, κάνε το 0-1. Από εκεί και πέρα είχαμε τον γκολ, το στραβό που τρώει ο σωσίας του γιατρού του Ηρακλειδέα ο Νάβας, ο οποίος μιλάει στον ΟΤΕ TV τώρα με αποστολή στον Ντόρτμουντ ο ρεπόρτερ. Όταν αποκρούς την μπάλα, ποτέ δεν την αποκρούς προς τον πέναλτι. Ούτε ερασιτέχνης δεν κάνει τέτοια δουλειά. Απαγορεύεται ο Νάβας να φάει τέτοιο γκολ. Έγινε 1-1. Σωτηρακόπουλος μετά από 5 λεπτά πήρε χαμπάρι ότι το γκολ είναι αυτό το γκολ. Έχει αρχίσει και γερνάει επικινδύνος, να πούμε. Θα μου πεις και εμείς θα πιάσουμε τα χρόνια του. Λογικό είναι αυτό κάποια στιγμή, αν δεν πεθάνουμε. Και εμείς μπορεί να πιάσουμε το Αλτσχάιμερ. Γιατρός Ηρακλειδέας. Η πρώτη θέση του ομίλου εξασφαλίζει καλύτερη κλήρωση στους 16. Σωστό. Γι' αυτό έπεσαν κορμιά. Το ίδιο θα γίνει και στο Αθλέτικο Μπάγερν Μονάχου. Το ίδιο θα γίνει, λέει, και στο Αθλέτικο Μπάγερν Μονάχου. Πιθανόν. Πιθανόν. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα γίνει, γιατρέ μου. Παλιέ μου. Πιστέ μου. Γλυκέ μου, φίλε. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο η Ντόρτμουντ έπαιξε περισσότερο συντηρητικά. Έδωσε την κατοχή στη Ρεάλ και την έκλεισε καλά. Δηλαδή δεν βρίσκαν διαδρόμους. Βέβαια πλευροκοπήσαν και ο Ρονάλντο ήταν σε πολύ καλή μέρα σήμερα και ο Μπέιλ πάρα πολύ καλή. Και ευτυχήσανε γιατί είναι και κορμιά και αλκτικότητα και μπόγια και τέτοια και όλα αυτά να κάνουν το 2-1 με το κόρνερ να πούμε και τη στημένη φάση όπου μπήκε ο στόπερ στο δεύτερο δοκάρι και έκανε την κεφαλιά. Είναι αυτό που λέμε ότι η πίσω γραμμή χρειάζεται ακόμα και σε ομαδάρες όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ακόμα και σε ομαδάρες. Όπως είναι η Ντόρτμουντ, όπως είναι η Μπάγκεν, την πίσω γραμμή τη θέλεις στο επιθετικό κομμάτι. Όπως θέλεις τον επιθετικό να γυρίζει πίσω στην άμυνα και να μαρκάρει. Όπως θες, ας πούμε, τον Περόνε να γυρίζει πίσω και να γίνεται τρίτο στόπερ στα στημένα τη ΑΕΚ, για παράδειγμα. Θες και τον Χαφ, τον αμυντικό. Θες να πούμε και τον στόπερ στο δεύτερο δοκάρι, στο πρώτο δοκάρι, όπου το πιο προπονητής που να σταθεί, φτάνει των προπονητών, να πάρει από εκεί. Όταν η Ρεάλ, λοιπόν. Εκτός από τον ανοιχτό χώρο που δεν πιάνεται. Στο passing game μπορεί να σου ανοίξει με οποιαδήποτε οργανωμένη άμυνα. Πιο δύσκολα. Σου βάζει γκολ και στο στημένο γιατί έχει με τεράστια αλτικότητα και καλή επαφή και του Stopper και τον Bale που είναι φοβερά αλτικός και τον Ronaldo που τον βλέπω έχει κάνει και ένα φοβερό γκολ που ακυρώθηκε σωστά. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και τα βρήκε και με τον Ζιντάν του Διανέλο που... του δώσε το χέρι στον γκολ και τα λοιπά και έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι. Η Ρεάλ, η οποία δεν έβαλε τρίτο στόπερ, από ό,τι ψηλό είδα, δεν είδα τρίτο στόπερ, έγινε μια σέντραχη στην καρδιά της άμυνάς της. Δεν είναι ντροπή να βάλεις τρίτο σέντερ μπακ για 8 λεπτά και να κλειδώσεις το μάτς. Στην καρδιά έγινε η σέντρα των Γερμανών και έγινε εκεί μια απόκρουση στραβή και ιστορίες και τα λοιπά. Την πήρε ο άλλος την μπάλα, βολ πλανέ, τη στέλνει στο βάθος των δικτύων του σωσία του γιατρού του Ηρακλειδέα, του Ναβάς. 2-2, καλή μπάλα, καλή μπάλα, εκπληκτικό εκπληκτικός ο ρυθμός, φοβερές οι εκτελέσεις, εκπληκτικά χαφ, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο σημερινό έτσι γυρολόι που κάναμε στα παιχνίδια και τα λοιπά, ότι οι πίσω γραμμές βοηθάν πάρα πολύ και είδα πάρα πολλά σουτ από μέση απόσταση από τα χαφ. Και από τα εξάρια και από τα οχτάρια. Για παράδειγμα, έχω τσεκάρει εδώ που μου κάνει εντύπωση μια γκολάρα εκπληκτική. Ποια το έβαλε. Α, ήταν το δεύτερο γκολ της Κοπενχάγης. Ένας Αμερικανός αμυντικός, Χαβντελάντσι, κάπως έτσι, τραβάει ένα σουτ από μέση απόσταση, πάει μπάλα στο παράθυρο. Πίσω γραμμή που λέμε. Πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ. Πίσω γραμμή του Παναθηναϊκού. Πίσω γραμμή του Ολυμπιακού. Πίσω γραμμή της ΑΕΚ. Ένα στόπερ δεν σηκώθηκε να κάνει ένα γκολ. Ένα κόφτη δεν σηκώθηκε να κάνει ένα γκολ. Ένα κόφτη δεν πήρε ένα rebound να κάνει ένα καλό σουτ από μέση απόσταση. Να πάει μπάλα στο γάμα. Αυτά με λείπουν από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα σουτ των εξαριών και των οχταριών από μέσες αποστάσεις, μεσαίες αποστάσεις. Δεν είδα. Είδα μια εκπληκτική Γιουβέντους όσο την πήρε το μάτι μου, το βλέφαρό μου, με την τριάδα τη, Βαλσάμι, Μπονούτσι, Κελίνη, τριάδα. Ο Κεντήρα μπροστά από αυτούς, με ένα Νευρά και ένα Ντάνι Άλβες επικούς στις πλευρές, το ψευτο Ντιμπαλά και τον Ιγκουαΐν μπροστά θεϊκούς, Ερνάνι πιάνει κανονικούς. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως παίζει το 5-3-2, το 3-5-2, είναι το καλύτερο 3-5-2 που παίζεται στον κόσμο από τη Γιουβέντους. Έχει μυστικά το 3-5-2 αυτό. Τα μυστικά της Γιουβέντους είναι ότι και οι τρεις στόπερ έχουν δυνατότητα να παίξουν και κόφτες
εξάρια δηλαδή, και πλάγι μπακ. Λέω για τον Μπαρτσάλι και τον Κελίνη. Έχει δύο ταχυδυναμικούς ποδοσφαιρισταράδες στην πλάγια γραμμή επάνω κάτω. Εννιαροδέκαρο και ψευτοεννιάρι τον Τιμπαλά και τον δεκάρι το εννιάρι τον Ιγκουαΐν, φοβερός. Και δύο πολύ καλά οχτάρια αθλητές. Ο ένας ο Ερνάνη μπορεί να γίνει και τρίτος μαζί με τους πλάγιους μπακ, πέντε δηλαδή, να πατήσει περιοχή, να δημιουργήσει καταστάσεις. Φοβερό, 3-5-2, το καλύτερο στον κόσμο. Δεν ξέρω τι λέω για λαμάς. Τι μπαλσάμι ρε μαλάκα, ξύδι είναι. Μπαλσάμι είπα ρε, ο Μπαρτσάμι, Μπαρτσάλι πώς το λένε. Για να δω τι καφέ έκανε. Καφές είναι αυτός. Πού είναι το καϊμάκι. Είναι αυτό τώρα καφές. Ελληνικός. Αυτός τι, δεν είναι ελληνικός. Ελληνικό γλυκό. Ναι. Για να στο δω να δούμε. Γιατί ο άλλος ο προηγούμενος έφεγε για να και καϊμάκι. Είχε και φουσκάλα, τον έχινε κιόλας. Ξέρεις γιατί τον έχινε. Για να πάει γούρι, να έρχονται λεφτά. Άμα δεν έρθουν λεφτά θα μας διώξουν από παντού, να ξέρεις. Ναι. Δεν μας, νερό θέλει. Πώς. Νερό. Τι νερό. Κρύο. Ναι. Ναι. Άμα δεν φέρουμε ακροματικότητα, δεν έχει δύο καφέ, θα μας διώξουν. Εντάξει δεν έχει. Φέρε καφέ, φέρε νεράκι κρύο, ωραίο. Εφιαλωμένο, ε. Όχι απ' τη βρύση. Με τους αμιάντους εκεί μας πιάσει κανένας πολύποδας. Κάνας βρικόλακας να μας βρει. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Τι έγινε Ραπτόπουλε, πού είναι τα λεφτά του απλά. Ο φάκελός του ήταν άδειος. Μιλάμε για τον κύριο Σαββίδη, έτσι, που θα έπαιρνε το κανάλι. Θα πήγαινε ο κόκκινος εκεί να κάνει εκπομπή. Ούτε λέει φορ, ούτε ενημερότητα είχε, ούτε βεβαίως η τράπεζα ότι τα έχει τα λεφτά. Μου θυμίζει παλιά τις ομάδες που για να πάρουν άδεια, λέει, γέμιζαν τους φακέλους με εφημερίδες. Το τι δούλεμα τον έκανε το Αλφα TV. Σήμερα δεν λέγεται, λέει, μέχρι και οι χθιοκαλλιέργειες έβαλε ότι έχει σαν τον Καλογρίτσα με τα βοσκοτόν και εδώ γελάνε οι τσικιτσιπούρες με το λαγό όπως είπε ο Βερίκιος. Καλά, εδώ έχουμε... Ωραίος. Εδώ έχουμε τρομερά θέματα. Τώρα πιαστήκαμε να πούμε με τα Champions League, με τις Juventus, με τα σούτ από μέσα αποστάσεις, με την Dortmund, με το τρίτο στόπερ που δεν έβαλε ο Ζιντάν, με τους ανοιχτούς που βρήκε... στο πρώτο γκολ η Ρεάλ είχε πολύ πράγμα. Το γκολ του Νάβα, το οποίο ήταν ερασιτεχνικό. Δεν ξέρω αν οικονομήσατε, τι κάνατε κτλ. Πάντως εδώ δέχεται ο κύριος Σαββίδης πόλεμο ανελέητο. Ανελέητο. Και οι παοξίδες κάθονται στον καναπέ να πούμε και δεν μιλάνε. Ο Ραγκάτσης να πούμε. Όταν το ρώτησε, εγώ άκουγα την εκπομπή. Ερχόμουν απάνω 10 παρά στο ραδιόφωνο με τα μάξι. Το ρωτά το Ραγκάτσι, λέει. Λέω Ραγκάτσι να πούμε, να λέει, ξέρω εγώ, αφού δεν, πώς το έπαινα δεις. Α, ο Μαρινάκης να πούμε, όταν το την πέσανε, σύσσωμος Ολυμπιακός, εφημερίδες, ραδιόφωνα, οργανωμένοι οπαδοί κτλ. Δημιούργησαν θέμα, πώς το λένε, αντισεισμικό τοιχείο, απέναντι στο μεγαλομέτωπο του Ολυμπιακού, τον Πρωτόταυρο. Και του λένε, στον πάγκο λέει, γιατί δεν έχει. Και τι λέει η Φαλακού ο Ραγκάτσις. Το είπε με κομψό τρόπο. Δηλαδή δεν το είπε σαν και εμένα. Εγώ θα το πω αλλιώς και θα πάω στο διάλειμμα. Λέω Ραγκάτσης, ο κύριος λέει Μαρινάκης έχει δικό του στρατό. Έχει λέει στρατό. Ο κύριος λέει Σαββίδης δεν έχει στρατό. Πες τώρα παιδάκι μου να πούμε όπως πρέπει να το πεις. Ο Μαρινάκης τους ταΐζει. Ενώ ο Σαββίδης είναι σκουρούς μπαγκδάκ και δεν ταΐζει. Τι θα πει δεν ταΐζει. Θα πει δεν ταΐζει. Δεν πήρε ας πούμε το Europe One ή το Εγνατία TV, όπως είχε πάρει ο Μπατατούδης στο Mega TV, να βάλει καμιά 40 μαντραχαλαίους εκεί πέρα και να τους πληρώνει. Δεν πήρε ξέρω εγώ γραφεία τύπου Θεσσαλονικής να βάζει να τους ταΐζει. Δεν πήρε στις κερκίδες να δώσει να ταΐσει ξέρω εγώ κανένα σωστό σκηνικό και τα λοιπά να ταΐσει. Άμα δεν ταΐζει ο άλλος πώς θα γίνει αρεστός. Γιατί να τον αγαπήσουν δηλαδή για τα πρωταθλήματα που πήρε με τον ΠΑΟΚ. Γιατί να τον αγαπήσουν δηλαδή για τα κύπελα που πήρε με τον ΠΑΟΚ. Γιατί να τον αγαπήσουν δηλαδή για τα σεντόνια που είδανε στον ΠΑΟΚ. Δεν τον αγαπάνε. Δεν τον αγαπάνε τον Σαββίδη. Δεν αγαπιέται από το λαό του ΠΑΟΚ, τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ κτλ. Ενώ ο άλλος ο Μπρούτος είναι ένα μεγαλαντόμος. Είναι, πώς το λένε, ρε παιδί μου, άπλας, απλοχέρης. Πήρε λιμάνια, πήρε σταθμούς, σταθμοί και λιμάνια αδέρφια του πόνου, που έλεγε Μαρινέλα μου σε ένα τραγούδι. Πήρε πράγμα. Και επειδή ο άνθρωπος, να πούμε, είναι και απλοχέρης και τα λοιπά, μοιάζει με τον κόκκινο ένα πράγμα, τον αγαπάνε.
Σε αυτή τη ζωή, άμα πληρώνει, σε αγαπάνε. Άμα δεν πληρώνει, δεν σε αγαπάνε. Έτσι είναι. Άμα πληρώνει, σε αγαπάνε. Άμα δεν πληρώνει, γιατί να σε αγαπάνε. Γιατί να τον αγαπήσουν, δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχω διάλειμμα εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κύριοι, επιστρέψαμε στα καθήκοντά μας και πέρα από το Champions League, το οποίο ήταν πάρα πολύ στοιχηματικό, βρίζουν εδώ κάποιοι τον κόκκινο. Κοιτάξτε παιδιά, ο κάθε ένας από τους παραγωγούς και τους δημοσιογράφους και τους στοιχηματζίδες, τους κουμαρτζίδες και τα λοιπά, δίνει τα προγνωστικά του. Απλά τι γίνεται με τον κόκκινο, γιατί τον βρίζετε, αλλά όταν κερδίζει δεν τον αγαπάτε. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό το κομμάτι. Είναι το πώς θα το δώσεις το προγνωστικό. Εάν πας το και το δώσεις μαραμένος, δηλαδή ψηλιασμένος, σίγουρος δεν υπάρχει. Σίγουρο είναι το αυτό που ξέρεις μόνο άμα είναι στημένο. Μόνο αυτό είναι το σίγουρο, αν το ξέρεις. Άμα πας μαραμένος, υποψιασμένος, ότι να, εμείς δεν δίνουμε, εμείς παίζουμε και δίνουμε τις προτάσεις μας. Δεν σας λέμε παίξτε το, δεν σας λέμε πόσα λεφτά να βάλετε κτλ. Και άμα το χάσεις, γίνεσαι γλυκός δηλαδή με τον ακροατή. Γίνεσαι δηλαδή, πώς θα σου το πω ρε παιδί μου, εγώ αυτή η εμπειρία μου ποια είναι. Πηγαίνει και λέει, πιστεύω ότι το μάτς θα βγει άσος. Αυτό ήταν το στατιστικό. Η αίσθησή μου, αυτό δεν προσέξτε την έφερση, η αίσθησή μου είναι ότι θα βγει άσος. Τώρα, άμα το χάσουμε, το χάσαμε. Θα πάμε όλοι μαζί στον κουβά. Βάζει και τον εαυτό του μέσα ότι θα συμπάσχει, ας πούμε, μαζί με τον άλλον κτλ. Και έχει ένα επικοινωνιακό, γιατί στη ζωή είναι πολλά πράγματα πάνω στην επικοινωνία. Δηλαδή μπορεί να πεις ένα γεγονός με ένα τρόπο και να το πάρει ο άλλος, εντάξει, λογικά. Μπορεί να το πεις με ένα τρόπο και να σε πλακώσει, να πούμε. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή, μπορεί να το πεις να σε πλακώσουν ή να το πεις και να πούνε εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα και είσαι παλικάρι κτλ. Είναι δηλαδή ο τρόπος που θα πεις κάτι. Ο κόκκινος έχει αυτό το ξερολικό. Έχει αυτό τον πάσχει από εντονότατα συμπτώματα, έχει ξερολισμού. Θεωρεί ότι είναι ο Μάντης Κάλχας, ότι είναι ο, πώς το λένε αυτόν τον επηρέασε, φαίνεται ο Πάτερ Παΐσιος, γιατί προέβλεπε τι θα γίνει και τα λοιπά, και αυτός κόλλησε ο κόκκινος, νόμιζε ότι πήρε λάδι από τον Παΐσιο και έγινε Μάντης. Τέλος πάντων, παίκτος πιθάθω. Ενώ άλλος λέει, νομίζω ότι το παιχνίδι μπορεί να βγει άσος. Έχω την αίσθηση, έχω την πεποίθηση. Οι κεραίες μου με πάνε εκεί. Θες να οικονομήσεις, θα πει ο άλλος. Βάλε το σπίτι σου στον άσο. Άχαστο. Παίζει άσο, ας πούμε, ο Κουλιανός. Παίζει άσο και ο κόκκινος. Χάνουν αυτοί που βγαίνει χί το μάτς, ξέρω εγώ. Τον έντο Κουλιανό την άλλη μέρα, εγώ ακούω ραδιόγωνο τον πιάω και τα λοιπά. Είναι Νικόλα, τη χάσαμε. Εντάξει, ρε μάγκα, να την παλέψουμε την άλλη φορά και τα λοιπά. Ωραία. Στον κόκκινο που τα ξέρει όλα, το ρίχνουν τα μπινελίκια της αλεμπούς. Και έχουν δίκιο. Διότι το άλλο είναι να πεις, ρε φίλε, μου μυρίζει εκεί ότι θα γίνει μια στραβή. Δηλαδή, μου μυρίζει ότι θα σκαλώσει αυτό το μάτς και δίνει 7 μονάδες το διπλό. Μπορεί να σκάσει καμιά τέτοια ιστορία και αξίζει τον κόπο να το βάλουμε 2 ευρουλάκια. Μια και είμαστε και φουκαράδες, ξέρω και τα λοιπά. Γίνεσαι και εσύ φουκαράς με τον άλλον, συμπάσχει. Διπλό η Μπάγερν! Άσαμε 3-0 η Μπάγερν. Τρώει τον πινελίκι της αλεπούς. Οπότε μη βρίζετε τον κόκκινο για την πρόβλεψή του. Μάλλον εσείς βρίζετε τον κόκκινο για την πρόβλεψή του. Είναι λάθος. Τον κόκκινο τον βρίζετε για την πρόβλεψη. Που δεν βγήκε. Που συνήθως δεν βγαίνουν. Οι προβλέψεις λίγες βγαίνουν. Εντάξει. Αλλά τον βρίζετε με τη σιγουριά και με την έπαρση που δίνει το αποτέλεσμα. Φαλακρέ ξεπέρασε και το θέμα των δελτίων ο Άρης. Σε λίγες μέρες ανοίγει και το 1,1 που έβαλε ο Καρύπ και περιμένουμε να βγάλετε νέα προβλήματα για τον Άρη. Φίλε, άκου να δεις. Θα βγάλουμε και νέα προβλήματα, θα πούμε και τα ωραία. Όπως σήμερα είδα ένα ωραίο ότι ο Καρύπ έβαλε αρκετά χρήματα στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών. Όπως ξεπέρασε τη βλακεία του Κάκαλη ο Καρύπ, όπως το λες εσύ, γιατί μάλλον έχει κάποια οικειότητα, ξεπέρασε το πρόβλημα με τη βλακεία του Κάκαλη στο θέμα των δελτίων. Βέβαια δεν τον έδιωξε τον Κάκαλη. Εγώ τον έδιωχνα. Μάλιστα. Λέμε τα σωστά, λέμε και τα στραβά. Δηλαδή, τι να πούμε.
Δεν, να μην πω ότι οι παοξίδες δεν αγαπάνε τον Σαββίδη. Δεν τον αγαπάνε. Δεν μπορούν να τον νιώσουν, ξέρω εγώ, δικό τους. Είναι απόμακρο. Είναι το συνέστημα απόμακρο. Είναι κρύοι. Είναι κρύοι. Χλιαροί οι παοξίδες με τον Σαββίδη. Αντίθετα, οι γάβροι με τον Βρούτο είναι, να πούμε, ερωτευμένοι. Ερωτευμένοι είναι. Δηλαδή, αν τον πάνε ότι έκανε φόνο εκρομελέτη στη φυλακή το Βρούτο, θα είναι από κάτω 50.000 Ολυμπιακοί και θα ζητάνε από το δικαστή να αθώσει τον κατηγορούμενο. Έτσι είναι. Ενώ ο Σαββίδης, να πούμε, τον έχει γελιοποιήσει το σύστημα, τον έχουν γελιοποιήσει ο Α, εκείνος ο ημίτρελος ο Βερίκιος, γιατί για δέσιμο, άμα τον πας στο τρελοκομείο το Βερίκιο, για τον αφήσουν να βγει. Λένε εμάς τρελούς, έχεις δει τα μούτρα του Βερίκιου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή σε μπαρ μέσα, άμα δεις το Βερίκιο και τα λοιπά, με καμιά καμπαρτίνα θα τρομάξεις. Έχει ύφος τρελού. Όχι ότι εμείς είμαστε λογικοί, αλλά ο Βερίκιος σίγουρα είναι τρελός. Λοιπόν, τον έχει σκίσει. Τον έχει σκίσει. Ο άλλος με τη γυναικεία τη φωνή, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που δεν θα πήγαινε από το λαό κανένας στη Νέα Δημοκρατία, ο ψεύτης, άλλος ψεύτης αυτός. Δεν θα πάμε, λέγα. Δεν το δουλεύει στον κόσμο. Άμα στα τάξη Νέα Δημοκρατία δεν θα πας, ρε κορόιδο. Πώς δεν θα πας. Μα δεν σε κατηγορεί κανείς γιατί πήγες. Γιατί είπες ότι δεν θα πας, σε κατηγορούν. Όπως ο Γουχού, εγώ στον Ολυμπιακό δεν θα πάω. Και πήγε. Μα δεν σε κατηγορεί κανείς γιατί πήγες στον Ολυμπιακό. Γιατί μας είπες ότι δεν θα πας. Γι' αυτό σε κατηγορούμε. Λοιπόν, τον έχουν σκίσει τα βάρουλα το Σαββίδη. Και δεν βγήκε κανένας να βγάλει ανακοίνωση. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βγάλει κανένας και δεν την πήρα χαμπάρι. Έτσι, ζητώ συγγνώμη ταπεινά που λέει και ο Κόκκινος. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Τίποτα. Μηδέν. Εντάξει. Και αυτό είναι πασίγνωστο. Γιατί λέει δεν τον αγαπάνε. Για δύο λόγους. Ας τα πω στους πρώτους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην μπάλα επάνω δεν είδανε τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει από τη μοίρα του. Δηλαδή, πρώτος στην πόλη ήταν, πρώτος στην πόλη είναι. Δεν τον είδανε να παίζει καμιά μεγάλη μπάλα. Δεν τον είδανε να παίρνει κύπελο, δεν τον είδανε να παίρνει πρωτάθλημα, δεν τον είδανε στο Champions League, τίποτα. Δεν είδανε center for που περιμένανε, δεν είδανε τη διαιτησία που θα πάρουν, δεν είδαν τίποτα. Ένα είναι αυτό. Ενώ οι άλλοι είδαν και πρωταθλήματα, είδαν και κύπελα, είδανε και διαιτητές να προσκυνάνε τον Ολυμπιακό, είδαν και στην Ευρώπη να παίζουν με την Juventus, είδε να παίζει με την Ατλέτικο κτλ. Και να γίνεται μακελιό κτλ. Είδαν και καλούς παίκτες. Τώρα, όχι ότι βλέπουν τώρα παίκτες, τώρα για γέλια είναι Ολυμπιακός. Είδαν όμως τόσα χρόνια. Χόρτασε η κοιλάρα τους. Χόρτασε το μάτι τους από τίτλους. Χόρτασε το μάτι τους από εξουσία. Χόρτασε το μάτι τους από τσαμπουκάδες. Από διαιτησίες κτλ. Χορτασμένοι. Το άλλο είναι αυτό που είπε κομψά ο Ραγκάτσης. Εγώ δεν το λέω καθόλου κομψά, γιατί κομψός δεν ήμουν ποτέ. Βλάχος και χωριάτης ήμουνα και θα παραμείνω. Είναι ότι ο Μαρινάκης τους έχει καλοπληρωμένους, ταϊσμένους, μια γάρα. Δηλαδή θα βγει τώρα ο Τσουκαλάς να πει κουβέντα για τον Μαρινάκη, αφού είναι μια γάρα. Γιατί να βγει να πει, κορόιδο είναι να βγει. Φταίει ο Μπέντο, φταίει αυτός και τα λοιπά. Θα βγει ο Αλέφαντος να πει για τον Μαρινάκη, θα φταίει ο Μπέντο. Όχι ότι δεν φταίει ο Μπέντο, αλλά όλο και κάπου θα φταίει ο Μαρινάκης. Ναι, αλλά ο Μαρινάκης τους έχει τακτοποιήσει αυτούς εκεί πέρα, είναι μια γάρα. Δεν αυγούν να πούνε εναντίον του Μαρινάκη, θα φταίει ο προπονητής, θα φταίει ο παίκτης κτλ. Αυτή είναι η ιστορία. Ενώ εδώ δεν είναι ταϊσμένος κανένας. Είναι όλοι στην πείνα. Στην πείνα! Είναι όλοι στην πείνα. Εδώ, ως και ο αρχιμάγειρας, να πούμε, του Μακεδονία Παλάς, τον διώξαν από εκεί πέρα. Γιατί λέει ο υπεύθυνος, να πούμε, στο Μακεδονία Παλάς, έχω μάθει, να πούμε, του προσωπικού διευθυντής, είναι Ολυμπιακός. Ως και ο Ολυμπιακός είναι ο υπεύθυνος διευθυντής στο Μακεδονία Παλάς. Και φάγανε, να πούμε, τον μάγειρα, τον Παπαδόπουλο. Λέμε, δεν θέλω να μπω σε εργασιακά, αλλά ο Γαύρος τον έφαγε. Και καλά τον έκανε. Αφού μπόρεσε, πώς θα γίνει δηλαδή. Τι θα κάνουμε, βέβαια. Λέω ο Παπαδόπουλος, λέω ο μάγειρας, τον ξέρεις, μου λέει, λέω κάπου τον έχω ακούσει, έχω φάει, έχω κάνει. Τον φάγανε λάχανο, λέει. Εδώ κάνανε στον Εύωσμο σχολή, Ακαδημία του Ολυμπιακού. Και λένε τα παιδάκια ερυθρόλευκες φανέλες. Και άλλοι πέσαν ξερή κάτω οι μπαμπάδες. Πέσαν ξερή κάτω οι μπαμπάδες. Δηλαδή στον Εύωσμο, τα παιδάκια στο άντρο του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τα λοιπά, Ακαδημία του Ολυμπιακού. Τι νομίζετε, σάμαλοι είναι. Και δεν αγαπιέται ο Κοντός. Ο Κοντός δεν αγαπιέται, γιατί επαναλαμβάνω, δεν άνοιξε ο Μέγα TV να μαζέψει καμιά 40-50 κρεμανταλάδες, να τους αλλάζει εκεί και τα λοιπά,
και να τους ταΐζει μισθούς πολύ ωραίους, πώς θα σε αγαπήσει ο άλλος. Δεν πήγε εκεί στους φιλάθλους εκεί και τα λοιπά. Τώρα τα πενιντάρικα που δίνει στη φύλαξη και τα λοιπά τα δίνουν όλοι. Σιγά τα λεφτά. Είναι πενιντάρικα για να φυλάνε την τούμπα ή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν αγαπιέσαι έτσι. Για να σε αγαπήσουν πρέπει να είσαι γαλαντόμος. Έτσι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη ζωή, έτσι ακριβώς γίνεται σε αυτή την κοινωνία. Η κοινωνία είναι έτσι, δεν αλλάζει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα αλλάξουμε εμείς τον άνθρωπο, αφού είμαστε όλοι φθαρμένοι. Είμαστε όλοι να πούμε, πώς το λένε, ρε παιδί μου, μελατώματα. Πώς έλεγε ο Καζαντζίδης εκεί το τραγούδι, αφού θέλετε να ακούτε Καζαντζίδη, σου το είπαν τόσα στόματα. Πώς το λένε, πες τώρα το τραγούδι, πώς έχω χίλια ελαττώματα. Τώρα τι κλαις, λέει, τώρα τι κλαις. Σου το είπαν τόσα στόματα, πως έχω χίλια ελαττώματα. Τι με πήρες, λέει δηλαδή εσύ. Δεν ήξερες τι κουμάτς θα έπαιρνες. Αλκοολικός, καρτοπαίκτης, γυναικάς, τεμπέλης, ξέρω εγώ, όλα σε ένα πακέτο να πούμε. Τώρα τι κλαις, λέει, τώρα τι κλαις. Σου το είπαν τόσα στόματα, πως έχω χίλια ελαττώματα. Έτσι, για, πως θα γίνει. Πως θα τον αγαπήσουν. Τον έχει σκίσει εκείνος ο γουρλωμάτης, να πούμε, ο ημίτρελος, ο Βερίκιος, τον... πώς το λένε, το Σαββίδι. Κοιτάζει να πούμε το συμφέρον του. Σου λέει εσύ είσαι μούφας και τον έχουν σκίσει. Δεν παρουσίασε το ένα, δεν παρουσίασε το άλλο, δεν παρουσίασε εκείνο κτλ. Εδώ ποιο κανάλι τώρα το στηρίζει αυτόν τον Σαββίδι. Ποιο, το 3%, 12%. Δεν μετράει αυτό, δεν σε ακούν, δεν σε βλέπουν. Ποιο θα το στηρίξει τώρα. Γελάει ο κόσμος. Ποιο θα το στηρίξει τώρα, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο, ποιο θα το στηρίξει. Για να το στηρίξει τον πρόεδρο. Πρέπει να πέσει μαρούλι τον πρόεδρο. Πρόεδρο, μαρούλι δεν πέφτει στην πόλη. Και αυτή η πόλη, και αυτή η Βόρεια Ελλάδα, άμα δεν πέσει το μαρούλι, δεν σε αγαπάνε. Έτσι λέω εγώ. Έτσι έμαθα εγώ να λέω. Σταυρίδης ηθοποιός. Όχι ο κανονικός. Πέθανε αυτός. Ο άλλος, ο πιο νέος, ο Σεραίος. Ο κόκκινος είναι η πυθία με δαφνόφυλλα. Ναι. Πάξε με άσο. Ο άλλος λέει, έχω τη γνώμη μου ότι το μάτι μπορεί να βγει άσος. Έτσι. Ξέρεις τι είπε ακόμα ο Βερίκοκος, λέει, για το λαγό. Ότι αύριο αρχίζει το ξελαγούμιασμα του λαγού. Θα βγάλει ανθρώπους που δούλεψαν δίπλα του. Πολύ θάψιμο θα φάει ο Ιβάν. Μήπως ήρθε η ώρα να την κάνει προς τις στέπες της Ρωσίας. Λέω 5-12. Εδώ φίλε, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ, να πούμε, είναι πολύ αδύνατος οπαδικά. Γιατί εάν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ήταν απέναντι στο Σαββίδι, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, σε αντισεισμικό τοιχείο, βράχι και τα λοιπά, τότε δεν τολμούσε ο Βερίκιος και τα λοιπά να κάνει τέτοιες ιστορίες. Και βγαίνει εδώ στο Μπούζο ο άλλος με τη γυναικεία φωνή, εδώ πέρα ο εκνευριστικός, ο αχώνευτος ο άντρας αυτός, πώς το λένε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο αντιπαθητικός. Κατάλαβες, πού ο Μπούζος δεν μιλάει, τον βλέπω χλωμό να πούμε. Χλωμό τον βλέπω τον Μπούζο. Το μεσημέρι. Δεν τον κόλλησε στα σκοινιά. Τον. Πώς τον λένε. Δεν τον κόλλησε στα σκοινιά τον. Με τη γυναικεία τη φωνή. Πώς τον λένε. Τον Αβράμπο. Τον. Ξεχνάω το όνομά του. Τον Άδωνη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έτσι κι αλλιώς. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία, ρε Άδωνη Γεωργιάδη. Τι Νέα Δημοκρατία. Όταν σας έφερνε τα αεροπλάνα με τους ομογενείς, με τα κεφάλια εκείνα τα τετράγωνα, τις μητάρες και τις αφτάρες, εκείνους τους βέρκους για να ψηφίσουν το Σαμαρά, του κάνατε κανένα χουνέρι. Τους τάιζε, τους πόντιζε, τους έβδατε τα τζάμπα τα εισιτήρια για τη Νέα Δημοκρατία και εσείς τον ΠΑΟΚ τον κλάσατε στα χρέη και ήρθε ο άλλος εκεί ο Τσίπρας και του τάσβησε. Ή μήπως του δώσατε τίποτα έργα, του δώσατε τίποτα να πούμε το Σαββίδι, την τρένοσέ, τη μενοσέ, ξέρω εγώ, του δώσατε τίποτα λιμάνια και ιστορίες που ήθελε αυτός να πάρει. Τι του δώσει η Νέα Δημοκρατία. Τι έδωσε αυτή η Νέα Δημοκρατία που δεν πρέπει να πάει ο Σαββίδης με τον άλλον, που έκανε λέει το λαγό. Άμα τον εσυνέφερε και έκανε το λαγό με τον Τσίπρα, ας τον έκανε. Τι σας πείραξε δηλαδή, που ήρθε εδώ ο Τσίπρας και δεν άνοιξε ρουθούνι. Τι σας πείραξε. Που ήρθε εδώ πέρα και οι παοξίδες ήταν λιλιλιλολολολαλαλα. Τι σας πείραξε που η Θεσσαλονίκη, η Δεξιούπολη, ήρθε ο Τσίπρας με τόσα μέτρα και δεν έγινε τίποτα. Οι ασφαλίτες πήραν καφέ ρε φίλε, μεταφιεσμένοι, δεν κάνανε ντου να πούμε. Τι να σε κάνουμε τώρα, βγάλε εσύ την άλλη μεριά και φώναζε. Τι να σε κάνουμε τώρα δηλαδή. Τον Ιβάν το σκίσαν τα βάρδουλα να πούμε. Και από την άλλη μεριά,
Το σκίζουν τα βάρδουλα οι Αθηναίοι τον Ιβάν και έχουν τους παοξίδες που δεν βγαίνουν να μιλήσουν υπέρ του, γιατί τους έχει με τον κουλούρι σεντερβόρ. Άλλο πάλι και τούτο. Άλλο πάλι και τούτο. Δηλαδή, να σε βρίζουν οι αντίπαλοι και να μην σε χωνεύουν και οι δικοί σου. Γιάννη μου, αυτό είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να βγει μπροστά να μιλήσει. Αλλά ποιος να βγει. 3% το βράδυ, δεν σ' ακούει ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή, ούτε ο χάρος, ούτε ο Άγιος. Τίποτα δεν σ' ακούει. Τι να σε κάνει, για. Ποιος θα σε ακούσει, ποιος θα δώσει τη δύναμη σε αυτόν τον Ιβάν. Και εσύ, ρε Ιβάν, πάρε μια Ωμέγα TV, βάλε 40 μαντραχαλαίους εκεί πέρα. Θα μου πεις τοπικό κανάλι. Τοπικό κανάλι. Πάνε εκεί προς τα πάρε ένα τοπικό κανάλι εκεί πέρα. Βάλε τίποτα οπαδούς οργανωμένους εκεί να κάνουν εκπομπή που κάνουν στα ράδια και παίρνουν 2% οι φουκαράδες, 1%, 1,5%, 2,1. Δώσε εκεί κανένα σκηνοθέτη, κανένα αυτό, να δώσει κανένα φράγκο εκεί να σ' αγαπήσει ο κόσμος, να πούμε. Πώς θα γίνει. Ραπ είναι τακτική του Μακεδονία να αλλάξει μάγειρες συχνά. Κάποτε δούλεψε και ένα ξαδερφάκι μου. Και σταμάτα να λες ότι ο Εύοσμος είναι ΠΑΟΚ, στον Εύοσμο είναι μόνο Άρης. Ναι, άμα βγεις στον Εύοσμο και φωνάξεις Άρης, θα μαζευτούν καμιά 10.000 εκεί Αργιανοί, να πούμε, και θα κάνουν πάρτι. Ναι, τι λες ρε φίλε, πες μου εσύ έναν Εβοσμιώτη που είναι Αργιανός. Πες μου ένα Εβοσμιώτη που είναι Αργιανός. Πόσοι Εβοσμιώτες είναι Αργιανοί, 70άριδες, 75άριδες, τότε που ο Εύοσμος ήταν χωριό και αρμέγαν τις αγελάδες που είχαν 7 βυζιά, να πούμε, οι αγελάδες, και ήταν ο Φυρός, να πούμε. Έλα ρε, τι κάνεις, καλά, είσαι ο Γιώργος ο Φυρός, είμαι. Με τον Γκούι εκεί, τον Μπαρμπαγιώργο, που από τον Πάο Ξυλούπολη και τη Δορκάδα, τον πυρογνωτικός αστέρας. Αυτό τον Μπέκταρο τον Γκούι. Κάνε μεγάλη καριέρα σε μικρή ομάδα. Τον Άρη δηλαδή. Λοιπόν, τι είπα την κακία μου πάλι. Δεν άντεξα. Μετά σε βρίζουν οι Αργιανίλες. Βέβαια, αφού τους κολλάς. Τους κολλάς. Αλλά σήμερα ο Καρυπίδης πλήρωσε. Εγώ τα λέω. Ο Καρυπίδης και η οικογένεια πλήρωσε σήμερα. Μπήκανε λεφτά στους λογαριασμούς. Την άλλη εβδομάδα, όταν λέω τα καλά και τα στραβά, την άλλη εβδομάδα βρήκε τρόπο η αδελφή του Καρυπίδη, η Ειρήνη, να πείσει το κοινό και να ανοίξει και ο λογαριασμός, να πληρωθεί και ο Ψηφίδης. Ο Ψηφίδης έχει λιγδώσει το έντερό του. Εμένα δεν με έδωσε χρήματα ακόμα. Θα σε δώσει, λέω, όταν θα ανοίξει ο φάκελος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και άμα ανοίξει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα πάρεις ένα κομμάτι και εσύ. Θα πληρωθούν και οι παίκτες. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να βρει ο Καρυπίδης μια φόρμουλα να τα φτιάξει ο Ραούλ Μπράβο με τον Αναστόπουλο. Γιατί ο Ραούλ Μπράβο ξυνίζει με τον Αναστόπουλο. Ίσως επειδή ο Αναστόπουλος δεν τον ήθελε, όχι για ποδοσφαιρικούς, αλλά για άλλους λόγους εκεί. Και ο Ραούλ Μπράβο έδειξε τα πρώτα στοιχεία τα ποδοσφαιρικά ότι δεν γουστάρει τον Αναστόπουλο από εκείνη τη φάση που έγινε με την ΑΕΚ και τον Μάνταλο, τον ανάποδο ψαλίδι. Θα τα λέμε όλα εδώ. Είναι η γκέλα με το ψαλίδι. Εκεί δεν μπορεί να είσαι ο Ραούλ Μπράβο και να κάνεις τέτοια γκέλα. Αν είσαι ο Γιαννίτσης, αν είσαι, ξέρω εγώ, ο Μαλεζάς, αν είσαι ο Ιρτζίδης, μπορεί να την κάνεις την γκέλα. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει γκέλα εκεί πάνω. Και λέγανε οι άλλοι, τι ωραίο γκολ ο Μάνταλος με το ψαλίδι. Ναι, αλλά εγώ είδα και να μπει το γκολ, έγινε εκείνη η αναποδιά. Και έχοντας στο νου ότι ο Αναστόπουλος με τον Ραούλ Μπράβο είχε κάποιους προβληματισμούς, όπως και με τον Νέτο, λέω να βρει ο Καρυπίδης γρήγορα το φάρμακο να λύσει το θέμα, γιατί έχει καλό προπονητή ο Άρης. Δεν του πεταματού. Έχει σώσει ομάδες, έχει ανεβάσει ομάδες. Τώρα αν έμπλεξε εκεί με τον πύργο της Βαβέλ, εντάξει. Άμα πληρωθούν τώρα και οι παίκτες που μαθαίνω θα πληρωθούν όντως και πληρώθηκαν σήμερα κάποια λεφτά, τάτους, μάτους και ιστορίες εκεί και τα λοιπά, τακτοποιήθηκε το θέμα, δεν κάνουμε πόλεμο ούτε αβάντα. Ας ένα λέτε τώρα εσείς τι γράφετε, δεν με νοιάζει τι γράφετε εσείς. Εγώ ξέρω αυτό που βλέπω και αυτό που βλέπω λέει σωστό εκείνο, λάθος εκείνο, πάει, τελείωσε. Τελειώσαμε. Εκτός αν θες να ακούς τον Τζαλτίδη, όλα καλά. Και ή να ακούς, ξέρω εγώ, τον άλλον, όλα στραβά. Δεν έχει όλα καλά, δεν έχει όλα στραβά. Στη ζωή έχει καλά, έχει και στραβά. Έτσι. Τα όλα καλά είναι ύποπτα και τα όλα στραβά είναι ύποπτα. Όχι ότι ο Τσαλτίδης, που είναι προσωπικός μου φίλος, είναι, ξέρω εγώ, κατηγορείται για κάτι. Απλά όταν ήταν οι παλιού σου περάδες με τους Κόντιδες και τους Σαωρίδες και τα λοιπά, τραμπούκο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Θα μου πεις, έπαιρνε καλό μισθό. Και τι έκανε, τα κάνει τζάμπα. Ήταν καλός δημοσιογράφος. Αφήστε τα λοιπόν αυτά και να κρίνουμε τους ανθρώπους και τους δημοσιογράφους και γενικά τις συμπεριφορές και να βάλουμε τον εαυτό μας μπροστά. Εμείς τι θα κάναμε αν ήμασταν σε εκείνη τη φάση.
Και έτσι μόνο θα κάνουμε καλύτερη κριτική. Εγώ τι θα έκανα αν ήμουνα σε εκείνη την περίπτωση. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα αν ήμουν ο Ζαγοράκης εγώ και ήμουνα ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έβγαινε αυτός με τη φωνή τη γυναικεία, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και με έβγαζε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον ξεχνάω αυτόν τον, ποιος είναι υπεύθυνος γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και με έσκιζε κανονικά και έβλεπα, ξέρω εγώ, τους Βερίκιους και τους άλλους να σχίζουν το Σαββίδι κτλ. Τι θα έκανα εγώ? Μπορεί να έκανα την κότα όπως την κάνει ο Ζαγοράκης. Μπορεί επειδή ο Σαββίδης μέσωσε να πήγαινα ενάντια στο κόμμα μου και να την έβλεπα αλλιώς. Μπορεί επειδή είμαι φιλόδοξος, ματαιόδοξος κτλ. Να έλεγα να πάω με το κόμμα μου γιατί βλέπω ορίζοντες. Τι θα πει ορίζοντες? Θα πει να πούμε ότι επειδή θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή θα έχει κάνει, με συγχωρείτε, σκατά να πούμε, και θα έρθει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία, γιατί να είμαι εγώ μακριά, θα σου πει ο Ζαγοράκης. Και αύριο μπορεί να φύγει ο Ιβάν και εγώ να κάνω τον βουλευτή μέχρι τα 60 μου. Και να έχω να κονομάω. Αντί να θέλω να πάω στην ΠΑΕ, πάω, ξέρω εγώ, ή να κάνω τον προπονητή ή να κάνω τον μάνατζερ όπως τον κάνουν οι άλλοι. Εντάξει. Μην το να κατηγορούμε τώρα τον Ζαγοράκη ότι κάνει την κότα. Δηλαδή εμείς δηλαδή, δεν κάναμε την κότα. Είναι δύσκολη θέση του Ζαγοράκη. Τι να κάνει, τι να πει? Να πάει με τον να μιλήσει, ή να πάει με τον Ιβάν? Ο Ιβάν τον έβγαλε εκεί. Σου λέει πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, πάρουμε κανένα έργο. Σε ξέρει ο κόσμος, παοξίδες έτσι κι αλλιώς χαϊβάνια είναι, θα σε ψηφίσουνε. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν βγήκε ευρωβουλευτής ο Ζαγοράκης. Έτσι τον είπε. Αυτά τα χαϊβάνια κάναν 30.000 για σένα που είσαι εξής. Άμα βγάλεις και γίνεις πολιτικός, θα σε ψηφίσουνε. Θα πεις εκεί στην Ευρωβουλή, θα χωθούμε, θα κλείσουμε τα χρέη. Θα πάρουμε και κανένα έργο, κοντά θα σε έχω, σύμβουλα κτλ. Εμέλα που ο Σαμαράς τον πούλησε, να πούμε, τον, πώς το λένε, τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί από Καλαματιανό, ξέρω εγώ, δηλαδή Σχαΐρη, δύσκολα σε βλέπω με Καλαματιανό να κάνεις δουλειά. Εκεί κάτω, εντάξει, έχουμε και εμείς τις κακές πόλεις, όπως είναι η Βέρεια. Να πούμε τι έγινε και στη Βέρεια. Έχουμε και εμείς κακές πόλεις. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχει λυθεί, γιατί με βρίζεις, γιατί με βρίζεις. Είναι, γιατί με λες να κάνω αυτό το πράγμα. Καλέ. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Λοιπόν, το 4-0 στη Λαμία έχει πολύ σενάριο, έχει και μηνύματα, προσπάσαν κατεύθυνση από τους παίκτες. Τα γκολ που τρώει ο Άρης είναι για γέλια. Πάντως τα λεφτά μπήκανε στους λογαριασμούς των παικτών σήμερα. Όταν μπαίνουν λεφτά, εγώ μπορώ να λέω άλλα. Τέλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, για τη Βέρεια, η οποία δεν πλήρωσε το νερό, ας το πληρώσει το νερό αυτός ο οποίος, να πούμε, είναι τώρα μεγαλομέτοχος. Και το νερό, από ό,τι με είπανε, είναι στο όνομα, λέει, του πώς τώρα το προηγούμενο, του Αρβανιτίδη. Ο Αρβανιτίδης, λοιπόν, η χρήση ανήκει στον κύριο Αρβανιτίδη για 10 χρόνια. Αν εγώ δηλαδή έχω για 10 χρόνια να πληρώνω την ΕΙΘ, πώς τη λένε, ΟΙΘ, πρέπει να πάω να την πληρώσω. Κύριε Αρβανιτίδη, να πάρετε να πληρώσετε την ΕΙΘ. Αλλά τι είναι η ΕΙΘ να πληρώσει ο Αρβανιτίδης? Εδώ στο EuroPAN δεν είχαμε χαρτί υγείας και όταν μας έβγαινε κόψιμο, παίρναμε, να πούμε, τα χέρια μας και πασαλιβόμασταν. Δεν μπορώ να μην το πω. Δεν μπορώ, εδώ στέκομαι. Λοιπόν, πρέπει να πληρώσει το νερό. Η Βέρεια, τη κόψαν το νερό. Τη κόψαν το νερό τη Βέρεια, κύριε Αρβανιτίδη. Και τι η χρήση, λέει, το Αρβανιτίδη. Πήγε και ένα τσαλουχίδε, και ένα περίεργο στην ΕΙΑ τη Βέρεια και παρακάλεγε να ανοίξει το νερό. Εκεί όμω η Βέρεια δεν είναι ΠΑΟΚ, να έχει τζιτζικό στα ψωμιάδη και τα λοιπά και καμιά 1 εκατομμύριο ψήφου να την πληρώσει το νερό η νομαρχία τη Ημαθία. Γιάννη, δεν είναι σωστό. Κατάλαβες γιατί λέω ότι ζούμε σε καπιταλισμό? Αν η Βέρεια είχε 1 εκατομμύριο οπαδούς όπως έχει ο ΠΑΟΚ, θα πήγαινε η νομαρχία της Βέρειας, η Μαθίας, θα έλεγε τον κουρούμπαγλάκι τον υπάλληλο, εδώ ρε πόσα είναι τα λεφτά, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, πάρτε τα. Αλλά ξέρω ότι στις εκλογές τώρα θα βοηθήσετε την κατάσταση. Ναι, έτσι γίνονται οι δουλειές. Αυτό το ρουσφέτη το φέραν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας από την Ανατολή. Η γιαγιά Ζαμπέτα, ο παππούς ο Γιώργος, ο θείος Σίμος, το φέραν το ρουσφέτη. Το ρουσφέτι τι ήταν? Ανατολίτικο. Ήρθαν εδώ οι μάγκες, τάξε μου, δώσε μου, κάνε μου, ράνε μου, και έτσι έγινε το αλυσφαιρίσι, να πούμε. Οι Ανατολίτες το φέραν, οι παππούδες μας. Άμα το πεις τώρα ότι αυτό θα σε βρίζουν οι πόντι. Αλλά δεν μπορούν να με βρίζουν εμένα οι πόντι, αφού μισός πόντιος είμαι κι εγώ. Άρα βρίζουν εμένα. Έτσι. Οι πόντι το φέρανε. Εμείς. Εγώ είμαι μισός πόντιος. Εμείς φέραμε το τάξε μου και κάνε μου και δώσε μου, διόρισέ με και βάλ το παιδάκι μου και εγώ θα δώσω, θα ξαπλώσω μαζί σου, θα κάνω, θα ράνω, θα σε δώσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Εδώ τάζουνε τον Άγιο. Άμα δεν το δώσεις τον Άγιο, να πούμε, δεν γίνεται. Πα, αυτά τα λεφτά, τι είναι αυτά τα λεφτά, ο Θεός του ανθρώπου. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340.
Λοιπόν, αυτά το Βερίκιο και μην το λες Βερίκοκο, φίλε. Άμα έχει το κοροϊδέες Βερίκοκο, ας βγάλει θύρα 4. Η ρεπόρτερ του ΠΑΟ και όλοι σύσσωμοι. Ο Κατσαρής που τα παίρνει μια χαρά 600 χιλιάρικα το χρόνο νόμιμα. Με, τα παίρνει ενώ δηλαδή η φράση μου παρά. Αυτή έχει κάνει συμφωνία. Δεν τον είδα όμως τον Κατσαρή να βγάζει καμιά ανακοίνωση εναντίον του Βερίκιου. Τα 600 ξέρα τα παίρνει κάθε χρόνο. Κατάλαβες και να του πληρώνουν η νομαρχία το νερό. Κατάλαβες, ο καθένας για πάρτι του. Πώς το έλεγε ο Καρβέλας, δεν το έλεγε. Καθένας για πάρτι του. Λοιπόν, έχω έρθει στον Βίγκο, λέει, με φίλους να δούμε τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα έρχεται με άμυνα αποδεκατισμένη. Θα δώσει προγνωστικά για τις ελληνικές ομάδες στο UEFA. Ναι, φίλε, ξεντεριασμένη με πάω, τι, over και διπλό. Ρα, πώς το λέει ο κόκκινο, συμπάθαμε. Μα λέει σήμερα, λέει, βάλε 10 ευρώ στη Μονακό να βγάλει σίγουρα 22. Και έκανα, λέει, τη Λακαμία και έβαλα 30. Πες για Κούγια που άρχισε την προπαγάνδα υπέρ Μαρινάκη. Τα έβαλε με Μελισανίδη. Και ο Κούγια το συμφέρον του κοιτάει. Τι να κοιτάξει, το συμφέρον του αλουνού, αφού το συμφέρον του είναι να τα έχει με το Μαρινάκη καλά, τα έχει καλά με το Μαρινάκη. Ρε, κανονίστε καλά, ρε. Ή στην Α ή στη Β, όλοι πάει για τη μαρμίτα, ρε. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Όλα για τα λεφτά. Ο Κελίνη δεν ευαρίζει για πλάγια, ρε. Όχι, δεν νομίζω. Σε καλό μπόι και ταχύ είναι. Εντάξει, δεν είναι ο fullback να ανέβει, ξέρω εγώ, σαν τρίτο στόπερ, όμως είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, έχει στοιχεία πλαγίου ο πιστοφύλακα. Όχι όμως πολύ επιθετικογενή, αλλά δεν είναι το βαρύ το στόπερ, ο Βαρέλας, ας πούμε. Βάλε τρεις Βαρέλες, εντάξει. Βάλ τον Κίτσιου δεξιά και αριστερά το Λέοβατς και παίξε 3-5-2. Θα σε κάνουν τον πισινό σαν τον πηγάδι του με λιγάλα. Δεν είναι τώρα να παίξει με τρεις αργούς στόπερ και τα λοιπά. Θέλει μελέτη το πράγμα. Μας έκανε έρωτα ο κόκκινος ο Τάδε με τη σιγουριά του για τη Μονακό. Έβαλε 30 ευρώ και πήρα τα τρία μου. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο άλλος, ακούγοντα του κόκκινου, έβαλε το βδομαδιάτικό μου 200 ευρώ στη Μονακό. Τώρα να ξεκινάει για μένα η μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να το σχολιάζεις, χωρίς πλάκα σκέψου το μάνταλο επάνω σε σκούπα. Βάλτο και μαντήλι για αμπαλάς και έλα να με πεις, λέει, ότι δεν είναι ίδιος η μάγισσα η μαμά του Μπρούτο. Παραθεμάσαι, ρε. Έτασι να σε πω, ρε φίλε. Έχω διάλειμμα, ανοίγω γραμμές. Ανοίγω γραμμές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Για Πανιόνιο, τι έχω να πω. Δεν το ήξερα. Αλλά οι δύο το έδωσα. Το ήξερα. Απλά ξέρω ότι ο Πανιόνιος θα έρθει στο Καφτατζόγλιο σαν και αυτό τον Πανιόνιο των δύο πρώτων αγωνιστικών και όχι σαν τον Πανιόνιο της τρίτης αγωνιστικής. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ρε μπαγάσες, γιατί στο ξεκατίνιασμα απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, και ομιλώ για όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων, Ολυμπιακοί, Παραθηναϊκοί, Αεξίδες, Παοξίδες κτλ. Πείτε μου, ρε κερατάδες, γιατί τον Ιβάν δεν το στηρίζουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Και γιατί το Μαρινάκι που βγήκανε να το σκίσουν και εγώ και τα λοιπά, μπήκε όλος Ολυμπιακός, Φωστοσπορ, Γαύρος, πρωταθλητής, οργανωμένοι οπαδοί, τσουκαλάδες, μουκαλάδες, σουκαλάδες, απλή φύλαθλη από όλη την Ελλάδα, κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο. Και, και έχουν σκίσει κανονικά οι νεοδημοκράτες τον Ιβάν Σαββίδη. Και οι παοξίδες κάνουν τις κότες. Κοκοκοκόκο. Κοκ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 ο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Είσαι ο MVP του Champions League. Είμαι. Ο Sherlock Holmes της πίσω γραμμής. Είμαι. Έτσι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλησπέρα. Που με έβαλε στην αναμονή. Έτσι. Αργιανός από κυτρινό μαυριτούμπα. Τι έγινε σήμερα, δεν ήρθες προπόνηση. Σήμερα, Κώστα, θέλω να με συγχωρέσεις, διότι ήμουν με εθέρια ύπαρξη σε κοσμικό καφέ της πόλεως. Όχι, ρε φίλε. Ναι, φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ανώμαλος είσαι, με γυναίκες πας. Ρε. Τι ανομαλία είναι αυτή. Μεγάλη ανομαλία. Έχεις τρελός, ναι. Έχεις δήμαρχο εδώ πέρα, ο οποίος κάνει κακή παρέτηση. Άσου, Μολακό, άσου. Αυτό είναι το βουτυρά το έχω για δήμαρχο. Για πες με, εσύ σαν Αργιανός. Ναι. Λοιπόν, έβαλε ο Καρύπη τα λεφτά, ένα κομμάτι, ναι, αρκετά καλό σήμερα. Πληρώθηκαν, ναι, οι παίκτες. Ναι. Καλό αυτό. Καλό. Περνάει και η Ειρήνη από την Επιτροπή και μένει το 1-200. Έτσι λένε οι πληροφορίες από Αθήνα. Ναι, λέει ο Αεροδίκης, πώς το λένε. Ο Δίκης, πώς το λένε. Αεροδίκης. Αεροδίκης. Θα το πείσει το θέμα. Άρα πάμε καλά. Λοιπόν, θα τυπώ τώρα, Κώστα. Ναι, για, φυσικά πάμε καλά. Τρεις φορές την ημέρα παίζει διαφήμιση, άσε τον θείο. Τον έχεις δει αυτόν τον θείο. Ναι.
χτυπάει αυτό το κουδούνι, ανοίγει ο Θεούλης. Ναι. Έτσι έγινε σήμερα. Το έσπα ήρθε. Το κοινωτικό πλαίσιο στήριξης. Δεν έχει σημασία που τα βρήκε, λέει, τα λεφτά. Όπου θέλει, τα βρήκε. Πάντα τα βρήκε τη νύχτα, τη μέρα, τι με νοιάζει εμένα. Πληρώθηκε ο Τάτος. Άμα πληρώθηκε ο Τάτος, τι με νοιάζει εμένα. Το τηλέφωνο ο Φιλέσπλαχνος, του λέει, έλα Σταύρο. Έλα, λέει, Ευαγγέλη, κάτι, λέει, δελτία έγινε, ένα λάθος. Μην συγχωριέσαι, λέει, Ευαγγέλη, τελείωσε. Τελείωσε το θέμα. Ναι. Τελείωσε. Τελείωσε. Είδες, τελείωσε. Θέλω να... Για πες μου εσύ τώρα, σαν ουδέτερος. Σαν ουδέτερος. Αυτό το ξεφτιλίκι που κάνουν στον Ιβάνι Αθηναίοι, οι νεοδημοκράτες, οι καναλάρχες και οι παοξίδες δεν το στηρίζουν. Ρε φίλε, δεν πρέπει να έχει ταΐσει αυτός. Το είπες, ρε. Τίποτα δεν έχει ταΐσει αυτός, ρε. Ρε Σαββίδη, ξέρεις, ρε, σε ποια πόλη ήρθες, ρε. Ρε Σαββίδη. Τίποτα. Ρε Μίκη Μάου. Λέγε, ούτε ένα ραντζάκι του γλυκού, κάτι της, τίποτα. Τι είχε ένα ραντζάκι του γλυκού, ούτε νουαζέτα σοκολάτα. Ενώ ο μεγάλος Μπατατούδης και μετοχές τους έδινε. Και ο Μέγα TV διόριζε. Πώς για να γίνει. Τζάμπα. Όμως έχουμε μεγάλο καναλάρι. Μας αγαπάμε τζάμπα. Οι Ολυμπιακοί τον αγαπάνε γιατί τους πήρε πρωταθλήματα. Κύπελα, πήγε στην Ευρώπη και τους καλοταΐζει. Τους έχει χορτά τους. Εδώ βρε ήρθε εδώ και έδωσε 600 ευρώ με μπουρμπουάρ στις 7 θάλασσες. 5 τζιπ υψηλού κυβισμού για να τον αγαπάει ο Θεός στη μονίβα το πεδίο, αυτή την τίμια μονή που έχουμε. Δεν πλάκα κάνεις. Κώστα, παρατήρησες κάτι στα μαγαζιά σήμερα, δε φίλε? Για πες. Σήμερα κατάλαβα γιατί οι μισοί παοξίδες κλαίγανε γιατί δεν πέρασε ο Ολυμπιακός του Champions League. Σήμερα το κατάλαβα. Ήταν αυτοί που έχουν τα σπορ καφέ, ρε φίλε, άδεια τα μαγαζιά. Άδεια. Δεν είναι το Ολυμπιακό να δουν, ναι. Γέμιζε η Θεσσαλονίκη Ολυμπιακούς, γέμιζε. Γέμιζε το μάτσο. Είχαν είχε καλό νερό κάματο. Δεν, καθόταν να δουν Ολυμπιακό και δεν βλέπουν. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Είδαμε το γύρω-γύρω. Δεν πειράζει. Είδαμε δεν την τότε να 0-1. Είδαμε το γύρω-γύρω. Τι να κάνουμε. Ναι. Ναι. Σε περιμένω αύριο για σπάρινγκ. Θα πάμε, ναι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον οδηγό του Κισάβα για τη χθεσινή του παρέμβαση. Ναι. Έτσι. Επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω για τα προφιτερόλ και ας βάλουμε εμείς τα κουτιά. Αυτός θα βάζει τα προφιτερόλ ο Φιλέσπλαχνος. Και κάτι τελευταίο. Αν μπορεί και τοποθετηθεί ξανά, άκουσα για το διαιτητή αυτόν τον Παπαδόπουλο που έπαιζε Λάρισα δεχνοστεφανωμένο. Αυτός ήταν ο Νεαρούλης. Ναι. Νομίζω Παπαδόπουλο το λένε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εισακούστηκε ότι το επόμενο μάτς που θα σφυρίξει σαν βοηθός, δηλαδή Λάρισα θα είναι πολύ γύρω στη Λικράτης, αληθεύει. Δέχτηκε ένα τηλέφωνο. Τώρα θέλω να ρωτήσω να τοποθετηθεί αυτός ο φίλτατός μου ο Βαγγέλης, ο οδηγός του Κυρσάβα και του υπόσχομαι ότι θα του φέρω τον Πολάκη με τους ξηρούς καρπούς πίσω και το σταρτοδοχείο. Κλείσε, κλείσε, πολλά λες, πολλά λες. Ναι, πολλά λες, ναι. Σε περιμένω στο ζέσταμα αύριο. Ναι. Άντε. Άρα καταλήγουν εδώ ότι ο Σαββίδης δεν αγαπιέται γιατί δεν πήρε center for, δεν πήρε πρωτάθλημα και δεν ταΐζει, ξέρω εγώ, δεν κερνάει, είναι τσιγκουναράς, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Πλήρωσε ο άνθρωπος βέβαια τα χρέη του ΠΑΟΚ. Δεν αρκεί αυτό για να βγουν οι φίλοι, οι γύρω-γύρω να πούνε. Περίμενα από τον Κατσαρή, ρε παιδί μου, μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω. Μπορεί να έβγαλε ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν 600 τόσα το χρόνο. Μια ανακοίνωση, βρε κύριε Κατσαρή. Τα τμήματα τα ραστεχνικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Κωστά. Γεια σου, ρε φίλε. Καλημέρα. Γενναίο από Βράγα. Γεια σου, ρε Γενναίο. Τι κάνεις, ρε Γενναίο? Καλά είσαι. Τον έσχισε η Τσολάκη. Τα πήρε χοντρά να πούμε και δεν μιλάει και κάνει την κότα η Τσολάκη δίπλα στο... Είσαι 100% σωστός και είναι πολύ λάθος και μ' άρεσε η ανάλυση σου για το Ζαγοράκι, αλλά επειδή εγώ είμαι Πελοποννήσιος και Μεσίνιος και το Σαμάρα τον ξέρω και προσωπικά, ναι. Μεγαλύτερο λαμόγιο δεν έχει περάσει και ούτε ποτέ θα περάσει. Λαμόγιο τον κύριο Σαμάρα. Όχι, θα εκφράζεστε καλά. Και αν είστε πολιτικά διαφορετικοί, όχι με τέτοιες εκφράσεις. Θα σας παρακαλέσω, όχι με τέτοιες εκφράσεις, ακόμα και αν αντιπαθείτε ένα πολιτικό, ένα δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορεί να το μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, σε έκοψε ο Χιλιτίδης αμέσως. Καλημέρα. Όχι, νομίζω ό,τι και να έχει κάνει δεν τον λες έτσι. Καλημέρα, ναι. Εκτός αν έχει αποδειχθεί, που δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Καλημέρα. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Έλα. Τι κάνεις? Ποιος είναι ο Μαλάτος? Όχι, ο ποιητής είμαι, έκανα μαλάτο, έκανα μαλάτο. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Κώστα, έχω ένα ποίημα. Έχω ένα ποίημα. Για σένα. Ναι. Να ακούσω το ποίημα. Καταπληκτικό, υπέροχο, το γράψα για πάρτι σου. Ναι.
Γεια και χαρά σου Κώστα μου, γεια και χαρά σου Γιάννη. Η Λάρισα διέλυσε με άσο το λιμάνι. Ναι. Πάω Χανούμι Βάζελος, τα κάνανε σαλάτα και δεν εκμεταλλεύτηκαν του γάβρου την πατάτα. Αυτά με το πρωτάθλημα. Θα πάω στο Γρηγόρη, που είναι κουμαρτζίδικο και στρουμπουλό αγόρι. Παίξε και τη γυναίκα σου στη Μονακό τον άσο. Με τίποτα δεν πρόκειται το μάτσο αυτό να χάσω. Στείλ τον αρε τον άνθρωπο να γράψει το βιβλίο, να κάνει τον προφέσορα σε κάνα καφενείο. Συνέχισε Κωστάρα μου να κάνεις αναλύσεις, να διασκεδάζεις το κοινό κάνοντας και μιμήσεις. Φιλιά πολλά σας εύχομαι, ραγιάδες Ελληνάρες. Πολιτικοί Πινόκιο μας πρέπουν και φανφάρες. Φανφάρες. Καλό βράδυ. Ε τον άνθρωπο ρε τι έχει πει ρε. Ε τον άνθρωπο ρε. Καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα. 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 Καλημέρα φίλε, στο δρόμο είσαι. Ναι. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Σεβόμε, Πότης. Παοξής. Παοξή. Κορδελιό. Κορδελιώτη. Γιατί οι παοξίδες στο πυροβολητό απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη μουλώνουν, δεν μιλάνε, δεν στηρίζουν τον πρόεδρο. Για λέγε. Ραπ, άλλο ο ΠΑΟΚ και άλλο η επιχειρήση του Σαββίδη. Ναι, συγγνώμη, άλλο Ολυμπιακός και άλλο τα λιμάνια. Άλλο Ολυμπιακός, άλλα τα πλοία. Άλλο Ολυμπιακός, άλλο η πολιτική. Άλλο Ολυμπιακός, άλλο η οργάνωση. Ναι, αλλά οι άλλοι το στηρίζουν τον άλλον. Ναι, ο άλλος από πίσω του έχει πόσα και καλά συσταγωγικά κατηγορίες από πίσω του. Ο Σαββίδης δεν έχει τίποτα τέτοιο. Όταν λες δεν έχει κατηγορίες, τι κατηγορίες. Λαγό τον είπανε, άδεια δεν θα πάρεις τον είπανε, τον ξεφτιλίζανε ότι δεν έχει να πούμε λεφτά να πληρώσει. Ναι. Όταν ο άλλος ξέρει ότι σιγά σιγά πάει να χάσει το ψωμί του και το αυγό σιγά σιγά πληθυάζει. Φίλε, για τα μάτια του κόσμου έπρεπε το Σαββίδη να πει μια καλή κουβέντα. Θεσμικά, παλέμαχοι, οργανωμένοι, δημοσιογράφοι, ερασιτέχνης. Παρά τα αυτά, κάνατε τις κότες. Λέω εγώ. Όταν, πείτε μου, γιατί όταν, κάνατε τις κότες απέναντι. Όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα, θα γίνουν και αυτά. Ποια ώρα, ρε, αυτό δεν απάντησε. Τώρα δεν ήρθε η ώρα τώρα. Ποια ώρα να έρθει. Δεν είναι ώρα ακόμα. Απλώς εγώ σε πήρα γιατί το απόγευμα έκανα ζάπηξη στην τηλεόραση και είδα αυτό να αποκαλεί τρελό. Που όχι τα μούτρα, λες και βγήκε από ένα ring MMA να πούμε και έχει τρελαθεί και δεν ξέρει τι άλλο να πει. Απλώς για τον ΠΑΟΚ λέει επειδή είναι κάποιος από Θεσσαλονίκη. Άμα ήταν από Αθήνα θα τα λέει για αυτά που τα λέει. Γιατί θα φοβόταν το λαό σου. Το Φυσικά μπούζο. Τα ραδιόφωνα. Ποιο θα φοβόταν ρε. Ποιο θα φοβόταν. Ποιος. Σήμερα λέει ο Σαββίδης δεν λέει δεν κατέθεσε λεφοροκή δήλωση του 15 λέει. Ναι. Γιατί ο Μαρινάκη κατέθεσε. Για το Σαββίδη έλεγε όμως. Ο Μαρινάκη άμα το πει μπορεί να έρθουν ένα εκατομμύριο γαύροι. Εσύ που το είπε έκανες τίποτα για τον πρόεδρο. Εγώ τι να κάνω, εγώ να βγάλω ανακοίνωση δικιά μου. Όχι ρε παιδάκι μου. Άμα ήταν Θεσσαλονίκη θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Οι παλέμαχοι, οι οπαδοί, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ, ο κατσαρίς, τι έκαναν ρε. Μούγκα. Όταν θα έρθει η ώρα θα γίνω και αυτά. Ποια ώρα θα έρθει βρε. Απλώς δεν θέλω να κατέψω τον ΠΑΟΚ, τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, με τις επιχειρήσεις του κ. Σαββίδη. Δεν έχω καμιά σχέση, αλλά ό,τι θέλει κάνει τις επιχειρήσεις του. Δηλαδή αν έπαιρνε ένα κανάλι ο Σαββίδης και θα έπαιζε προπαγάνδα τον ΠΑΟΚ και άμα δικιόταν ο ΠΑΟΚ να πούμε και είχε ο Σαββίδης στην ιστορία, άσχημα θα ήταν και ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι δουλειά των οπαδών. Δεν είναι δουλειά. Των οπαδών του Ολυμπιακού είναι δουλειά να στηρίζουν τον πρόεδρο. Το στηρίζω γιατί ξέρουν ότι άμα φύγει αυτός μετά αυτοί ναι. Δεν θα είναι πολύ καλά. Όπως και τώρα με το πρόεδρο δεν είναι. Τι θα πάθουν ρε φίλε άμα φύγει αυτός από εκεί. Δεν αβρεθεί ένας να τον πάρει της τάξης του Μαρινάκη του Ολυμπιακού. Αν φύγει ο Σαββίδης από σένα θα δούμε ποιος θα έρθει. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Γι' αυτό και το κατηγορούνε. Μάλιστα. Καλά. Είναι ραπ. Καλό βράδυ. Να μηνύματα. Είναι απλόραπτο. Ο Βαγγέλας τους έχει όλους ταϊσμένους. Ο Ιβάν έχει ταΐσει μόνο τους πρώην διαπλεκόμενους της ΠΑΕ και του Εραστέχνη. Έδωσε λεφτά μόνο στους δήθεν. Α, έπρεπε να δώσει και στους άλλους, ναι. Ναι, αλλά και οι άλλοι που έδωσαν λεφτά λες στους διαπλεκόμενους της ΠΑΕ, μούγκα σήμερα όλοι. Ιβάν, στήριξη μηδέν. Ο λαός, τα μέσα, οι επικοινωνίες, τα site, δεν βλέπω να τον στηρίζουν. Αντίθετα, ο Βερίκιος πυροβολή. Δεν βρέθηκε ρε δύο ώρες τώρα. Μια μέρα τώρα, δυο μέρες τώρα, να πάει να βρει ένα παοξί στο Βερίκιο και να τον κόψει ο Χιλιτίδης. Να πει είναι, εγώ τον είπα η Μήτρελο, εγώ τον είπα γουρλωμάτι. Κανένα παοξί δεν βρέθηκε να βρει στο Βερίκιο, ρε. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Λέγε ρε φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον.
Η απάντηση είναι μία και δεν αμφισβητείται. Για να ακούσουμε, κύριε. Ο μεν ένας που είπατε θα θεωρείται πάντα ξένος, ο δε δεύτερος αντιπροσωπεύει αυτό το κόμμα το οποίο κατηγόρησε τον πρώτο. Είναι μπροστάρης αυτού του κόμματος. Αυτό είναι και δεν αμφισβητείται. Το καταλάβατε? Τι είναι μπροστάρης? Του κόμματος αυτού που επιτέθηκε στον πρώτο. Και ο λαός, βρε παιδί μου, ο απλός λαός, δεν σου λέω οργανωμένος, δεν σου λέω Κατσαρής, δεν σου λέω ο Ραπτόπουλος, δεν σου λέω. Ο απλός λαός, ρε, δεν βρέθηκε ένας να βρίσει το Βερίκιο, ρε. Παρασύρεται. Και εδώ εμείς κάναμε μια... Τι πώς, πού? Παρασύρεται ο λαός, διότι ο μεν αυτός κύριος ήρθε το 12 μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής περίοδου χωρίς καμιά κυβέρνηση, χωρίς κανένα δυνατό Κατσαρί. Τους ήρθε και τους κάθισε. Ενώ όταν ήρθε το 6 που είχε δυνατή κυβέρνηση, τον διώξανε. Το διώξανε. Τους κάθισε στο στομάχι ο μεν. Ο δε δεύτερος είναι μπροστάρης κόμματος που αμφισβήτησε τον πρώτο. Ο νοόν νοείται ότι καταλάβατε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ορίστε. Yeah. Επειδή τα κάνουν αυτά ο Χοντρός και οι Γάβροι, πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς. Και που ξέρεις εσύ εδώ τι γίνεται. Μπορεί να μην γουστάρει ο λαός του ΠΑΟΚ να τα πάρει. Άσε τις πονηράδες, γιατί με τον ίδιο σκεπτικό και εσύ δεν τα παίρνεις. Όχι γιατί είσαι καθαρός, αλλά γιατί μπορεί να μην στα δίνουν. Απάντα. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω. Εγώ δεν σου λέω ότι είμαι καθαρός και αμόλυντος σαν τον κόκκινο. Εγώ είμαι άνθρωπος. Ευάλωτος. Με αδυναμίες. Ο Πατατούδης τι έγινε? Που έδινε εκεί στους Κερμελίδες ειδήσεις. Και μας κυνηγούσαν τότε με τους άλλους, τους Πασόκους εκεί πέρα, εκεί τη Βάσο Παπαντρέου με τον Αμάτη. Τότε τι έγινε τότε? Τότε γιατί τον αγαπάγατε τον Πατατούδη, ρε? Για πέστε μας. Πέστε μας, ρε, γιατί τον αγαπάγατε τον Πατατούδη και αυτό το φουγκαρά, τον Κοντούλη, τον Μίκη, τον Πυγμαίο που σας πλήρωσε τα χρέη, ρε. Καλημέρα. 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 Καταρχάς, θέλω να πω ότι τα στοιχεία που δίνει στον αέρα όχι μόνο της πόλης αλλά και ας πούμε και της Βόρειου Ελλάδος είναι εντελώς λαθωμένα. Για πείτε μου συγκεκριμένα. Εγώ μπορώ να το αποδείξω κιόλας. Να το αποδείξω. Εσύ δεν μπορείς να αποδείξω ότι τα στοιχεία που δίνεις υπάρχουν. Για πες τα στοιχεία. Για δες. Τα έχεις δει, τα έχεις διαβάσει, τα ξέρεις. Ήρθε τώρα εκεί πέρα που κάθεσαι να πούμε στην καρεκλίτσα, σου λες να κάνουμε, κάτσε να ανάψουμε λίγο τα αίματα. Άντε, πάρε εσύ. Να μπορέσουμε να δώσουμε τίποτα, καμιά ακροαματικότητα για τον κόσμο. Μπράσε την ακροαματικότητα, πες αυτό που θες τώρα, μωρέ τώρα. Έλα, πες μας. Να το πω στη γλώσσα σου, δεν θέλεις. Ναι, πες το. Άμα θες, κόψε με κιόλας. Γιατί σε κόψω, ρε φίλε, τι είμαι εγώ να σε κόψω, γιατί σε κόψω. Πρώτον. Λες ότι ο λαός του ΠΑΟΚ δεν βάζει πλάτη στον πρόεδρο του. Έτσι καταλαβαίνω. Όσα λέω, μπράβο, έτσι καταλαβαίνεις. Πες εσύ. Δεν τα ψάξες, έτσι καταλαβαίνεις. Εσύ τι λες? Είναι η δεύτερη επίθεση που γίνεται. Η πρώτη επίθεση που είχε γίνει σε μια πρωινή εκπομπή. Δηλαδή. Σε αυτό το νερε μπάουκ που τον είχαν, ας πούμε. Ναι, ναι. Έλαβαν όλοι τους χιλιάδες μηνύματα. Για ποιο πράγμα? Μηνύματα. Για ποιο πράγμα λάβανε? Για ποιο? Για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, για τον ΠΑΟΚ ήτανε. Όχι, ποιο Σαββίδι, για τον ΠΑΟΚ ήτανε. Δεν ήταν για τον Σαββίδι. Όχι. Άστα. Για τον ΠΑΟΚ ήτανε. Σε πείραξε η λέξη ΠΑΟΚ. Ναι, καλά, ναι, καλά. Ναι. Μας έπεισε. Λες μετά για τον Ολυμπιακό και υποστηρίζει. Βέβαια. Του λέω και γι' αυτό. Άμα πει. Άρθρο του Γκάμπρου GR, έτσι. Αμέσως μετά το τέλος του μάτς με τη Λάρισα. Το άρθρο του Γκάμπρου GR λέει: ο διαιτητής μας έκοψε το ρυθμό. 102 σχόλια να κράζουν όλοι το site και τον Μαρινάκη για την ομάδα που έχει κάνει. Ποια υποστήριξη έχει ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή? Ποια υποστήριξη έχει ο Μαρινάκης? Ποια υποστήριξη έχει ο Μαρινάκης? Κάθανε τον Γκάμπρου, ναι, πουλάει παραμύθι στο λαό του Ολυμπιακού. Και στο Μαρινάκη την ομάδα που έχει κάνει και την έχει καταντήσει έτσι. Έτσι λες. Διάβασε, ψάξτε να... Στο Facebook, ρε, να μπω. Πόλεμο από το Facebook, μωρέ. Ρε εσύ το Facebook, πόλεμο το Facebook. Πού είναι, Ρώσα, πού είναι ο Κατσαρίς, ρε? Πού είναι η φύλαφλη? Ωραία, θα σου πω και τ' άλλο. Ναι. Έτσι που από πότε, δεν έχεις πατήσει ποτέ και στην Τούμπα,
Άσε εγώ τα πατάω στην Τούμπα. Άσε μας. Η Τούμπα είναι η γειτονιά μου. Άσε μας τώρα. Δεν πάτε ποτέ την Τούμπα. Δεν πάτε ποτέ την Τούμπα. Τι γινόταν πέρσι, θέλω να σου πω. Ναι, για πες. Ένα μέρος εκεί απέναντι από τη Τέσσερα πήγανε, κράζανε τον πρόεδρο. Μια μικρή ομάδα, 100-200 άτομα. Και? Που δεν έκανε μεταγραφές και έτσι και αλλιώς και όλο το υπόλοιπο το γήπεδο τους έλεγε να σκάσει. Γιατί όταν ήρθε ο Κοντονής. Γιατί όταν ήρθε ο Κοντονής. Τα πάκια στη φωνή που βγάζανε. Ποιος έβγαζε φωνή. Ποιοι υποστηρίζαν τον πρόεδρο. Πάρε κάποια δεδομένα, ψάξει να. Ποιοι υποστηρίζαν τον πρόεδρο, ρε, οι φουσκωτοί. Ποιοι οι φουσκωτοί, βρε. Ε, κοίταξε να δεις, άκου να δεις. Εγώ θα λέω με στοιχεία. Άκου τα στοιχεία. Τώρα... Αυτά τώρα δεν είναι στοιχεία που με λες. Εσύ δεν έζησες να δεις τι στήριξη είχατε στον Πατατούδη. Ε! Τι στήριξη είχατε στον Πατατούδη. Στήριξε ο λαός του ΠΑΒ, γιατί. Γιατί. Νόμιζε ότι θα έρθει κάποιος να τον. Νόμιζε. Από τη Βουλή. Α, μάλιστα. Γι' αυτό είχε στήριξη. Α, όχι γιατί είχε ανοίξει την Ωμέγα TV και έδινε τις μετοχές, ε. Όχι γι' αυτό. Για πες μας. Τώρα με ζητάς να σου πω πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Μιλάς να σου πω για κανάλια και για πράγματα που είναι εντελώς. Ρε, εδώ βάλετε ο πρόεδρος και ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Μάλλον ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ και δεν κουνιέται φίλο, ρε. Ποια Facebook με λες εσύ τώρα εμένα. Καλά, βέτο. Με στοιχεία σε μίλησε. Καλά, καλά. Δεν μας πείθεις, για χαρά. Δεν μας πείθεις, ρε. Δεν μας πείθεις. Εδώ έπρεπε η πόλη να κουνιέται, ρε. Να πηγαίνει με 7 ρίχτερ, ρε. Δεν βρέθηκε ένας να βρίσει το βερίκιο, ρε. Κοιμάστε! Καλημέρα! Κοιμάστε! Έλα, ρε Κωστά. Καλώς το. Κοιμάστε! Έλα. 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 Λοιπόν, με ξανακόψεις τώρα. Συγγνώμη, είπα κάτι. Συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Αλλά τόσα πράγματα έχουν λεχθεί, ας πούμε, ψέματα στα μέσα και έχουν αναπαραχθεί. Οκ. Okay. Για άλλο σε πήρα, θέλω να σου πω. Πάμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω πρώτα απ' όλα για Champions League. Εσύ με τσίκλησες και με πήγες εκεί. Ναι. Δεν ξέρω άμα μπόρεσες να δεις καθόλου το Juventus Dynamo. Το είδες καθόλου αυτό το παιχνίδι, τη σφάση. Αυτό εδώ σήμερα. Ναι, Juventus Dynamo. Dynamo Juventus. Dynamo Juventus. Ναι, ναι. Dynamo Juventus, το 0-4. Είδες καθόλου φάση. Βέβαια, είδα τις φάσεις. Δεν είδα όλο το μάτς γιατί πήγαμε στο γύρω-γύρω. Ναι. Ωραία, τότε είδες το τελευταίο γκολ που έφαγε η Δυναμό. Το είδα. Το τερματοφύλακα, τι έγινε. Εντάξει, το και είδες και την έκφραση του ανθρώπου, πήγε και ο άλλος και την είπε: δεν πειράζει, ρε φίλε, γίνονται αυτά. Πού να περιμένει να γυρίσει έτσι μπάλα. Έτσι. Εντάξει. Δεύτερον, ναι. Πάλι ποδοσφαιρικό. Ναι. Ας την πολιτική πέρα. Πάλι ποδοσφαιρικό. Ναι. Το Παπασταθόπουλο τελευταία τον κράζει. Το παιχνίδι το είδες σήμερα γιατί το είδα όλο. Εγώ κράζω τον Ντόρτμουντ. Τον Ντόρτμουντ Ρεάλ, τον είδες. Ναι, τον έχει κράξει, έχει πει ότι έχει βαρύνει και τέτοια πράγματα. Συγγνώμη. Το έχεις πει, το έχεις πει μεσημέρι. Ότι έχει βαρύνει ο Παπασταθόπουλος και σου άρεσε και τα λοιπά. Τον είδε σήμερα. Φίλε, όχι, συγγνώμη, αλλά νομίζω αν σε ένα μάτς τον είδα και είπα, η γενική μου εικόνα είναι εγώ το γουστάρω τον Παπασταθόπουλο. Και μάλιστα μπορεί να παίξει και ο Παπασταθόπουλος γιατί είναι πολύ γρήγορος, παρά το σωματικό του κομμάτι. Μπορεί όπως τον είχε βάλει ο Ρεχάγκελ να πιάσει τον Μέση. Είχε πιάσει, ποιον είχε πιάσει. Δηλαδή και σαν χαβ. Μπορεί σαν εξάρι. Όχι, όχι, νομίζω ότι μπορεί να το είπα σε κάποιο μάτς. Ναι, το δέχομαι, αλλά η γενική εικόνα ότι είναι σεντερμπακάραρος, ρε φίλε. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, δεν. Ωραία, ωραία, συμφωνούμε, αλλά το είπε σίγουρα. Τώρα μπορεί να το είπα. Ομάδες είπες ότι έχει βαρύνει και δεν μπορεί. Δεν σου λέω τώρα ψέματα για ποιο λόγο. Στάσου, μήπως. Το είπε σε μεσημεριανή εκπομπή. Κάτσε, μήπως παρά. Δεν το πω κόκκινο. Μήπως, εγώ νομίζω εσύ το είπες. Όχι, ξέρεις ποιον δεν γουστάρω σεντερμπακ. Εγώ, όχι, ρε το Παπασταθόπουλο. Εγώ δεν γουστάρω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Αυτό θα άκουσες. Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δεν τον πάω με τίποτα. Έχω... Ναι, έχω... Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί σε κάποιο μάτς να έκανε. Το Παπαδόπουλο ξέρω όλο κεφάλα, το λες και τα λοιπά. Δεν τον μπορώ. Δεν τον μπορώ. Τον Παπασταθόπουλο παίρνω κάμψεις υποκλινόμενος σαν σέντερμπα. Υποκλινόμενος. Ήταν φοβερός σήμερα. Πεδαράς, δυνατός, γρήγορος, χαμηλά, πολύ καλός ψηλά. Τι να πω για ένα αθληταρά τέτοιο. Χαίρομαι που είναι Έλληνας και παίζει έξω. Και να κονομάει να κάνω λεφτά. Το θεωρώ κλάσης ανώτερο από το Μανολά, να σου το πω έτσι ξέρω εγώ απλά, και θεωρώ ότι είναι ένας από τους, μετά το Μανολά, τον βάζω σε επίπεδο δηλαδή πιο πάνω και από το Μανολά της ΑΕΚ. Όχι τον Μανολά τον Ανιψιό. Το Στέλιο. Τον παλιό, το θυμάμαι εγώ. Τον οποίο το θεωρούσα μεγάλη μορφή στα center back. Το Στέλιο τον Μανολά. Φοβερός, μεγάλη φοβερός. Μορφή. Όχι τις αξίες. Τις αξίες δεν πρέπει να τις σε καμία των περιπτώσεων. Μπορεί σε κάποιο μάτς. Εγώ δεν μπορώ καθόλου τον Παπαδόπουλο αυτό με το κεφάλι. Το μεγάλο, με τίποτα.
Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το θυμάμαι αυτό. Δεν μ' αρέσει. Και ένα τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Και ένα τελευταίο. Σε δύο μέρες είμαστε χαρούμενοι, γι' αυτό είμαι και πιο cool σήμερα. Και ήθελα να το πω και τρέπει. Έχω πάλι μια άλλη διάθεση. Σε δύο μέρες πάμε στο Λίμπερετ. Παίζει Λίμπερετ ΠΑΟΚ. Σήμερα βγήκε και η ανακοίνωση κανονικά ότι θα γίνει το παιχνίδι. Με τι θα πα? Εγώ θα πάω με ένα φίλο μου Βούλγαρο. Και έχουμε για μάξι τσέχικο με πινακίδες Λίμπερετ. Θα πάμε απ' έξω να το αφήσουμε. Γιατί έχουν βγάλει ανακοινώσεις να το ξέρουν τα παιδιά. Δίνω συμβουλή. Δίνω συμβουλή. Ναι. Με μάνα μένεις, ναι, με γυναίκα ή μόνος? Μόνος μου μένω. Μόνος μου. Έχω γυναίκα, την έχω μακριά. Όχι, μόνος. Γιατί? Θα πας, θα πάρεις φαΐ από μαγειρίο καλό. Δεν θα πας, ναι, να φας εκεί πέρα σε εστιατόρια. Μην ξεπατωθείς ότι στο χέσιμο και σου έρθει καμιά ιστορία κτλ. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ ωραίο επαγγελματικό αυτό. Παίρνει μια θαυμάσια μαγείρισα, η οποία ήταν και μαγείρισα της εθνικής ομάδος, και κάνει μια επαγγελματική αυτή ότι πάει με δικό του μάγειρα. Πολύ σωστό. Ωραίο. Θετικό. Ωραία. Πολύ καλό. Ναι, για τους έπιασε αυτούς. Εγώ ρε φίλε μένω πράγμα. Εγώ θα φάω εδώ τα δικά μου. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω στα παιδιά, σε όσους ανέβουν επάνω. Ναι, δύο πράγματα, επειδή μένω εδώ 6 χρόνια έτσι στην Βουλή. Για δώσε. Πρώτον, ότι οι Τσέχοι γενικώς, οι αστυνομικοί και έτσι είναι πολύ cool. Μέχρι να τους προκαλέσει. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ό,τι σου γουστάρει. Να πιεις. Να καπνίσεις ό,τι σου γουστάρει βασικά. Δεν θα σε ενοχλήσουνε. Πότε θα αλλά σε ενοχλήσουν? Δεν υπάρχει λόγος να κάνουνε. Δεν σε ενοχλούνε για τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τζάμπα. Μαγιά. Τζάμπα τσαμπουκά. Τι να σου πω κάτι. Θα σε τσακίσουνε. Εκεί θα σε τσακίσουνε, αδερφέ. Όταν λέμε όμως θα σε τσακίσουνε, θα φάει πολύ ξύλο όποιος κάνει λάθος. Στο λέω γιατί έχω πάει σε παιχνίδια. Γιατί όμως να. Είναι τύπου γερμανική αστυνομία. Ναι, άκου εδώ. Γιατί όμως να κάνουν μαγκές αφού δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα ούτε σαν χώρα, ούτε σαν έθνος, ούτε σαν ομάδα? Για ποιο γιατί λόγο? Γιατί υπάρχει μέσα στο οπαδικό κίνημα μερικές φορές υπάρχει και λίγο καφριλίκι. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Εγώ απλά το λέω σαν καλή συμβουλή, ναι, να πάμε εκεί να περάσουμε ωραία και οι τύποι είναι cool. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Δηλαδή δεν έχουν κολλήματα τέτοια. Δεν θα μας πούνε γιατί κάνεις αυτό ή το άλλο. Και το Λίμπερ έτσι είναι ένα χωριό, έτσι να λέμε την αλήθεια. Δεν μου λες τώρα. Δεν μου λες τώρα. Πες μου. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι η άποψή σου για το θέμα Ιβάν Σαββίδη Αθηναίων, νεοδημοκρατών και Παοξίδων? Μου κάνει μεγάλη. Θα σου πω, αλλά παρασύρθηκα πριν. Έχεις 100% δίκιο και θα περίμενα στήριξη. Καμία. Μηδέν. Τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Γιατί δεν γίνεται ο Μαρινάκης που. Μας κόψει τώρα κύριε Χιλτίδη που έχει. Τέλος πάντων, κατηγορείται για πολλά. Κατηγορείται για πολλά. Δεν είπα ότι είναι ενοχώς, κατηγορείται για πολλά. Okay. Να λαμβάνει ανακοινώσεις και να μην στηρίζουν το Σαββίδη που έχει κάνει τόσα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ είδα τους παλεμάκους του Ολυμπιακού. Ανακοίνωση. Και όχι ανακοίνωση τύπης με ταπεραμέντο. Είδα οργανωμένους. Είδα απλό κόσμο από Καστοριές, Φλόρινες, Αθήνες να βγαίνανε και να λένε καλά. Ξέρεις τι λέγανε οι Ολυμπιακοί? Εφόσον λέει με το πλοίο δεν έχει κατηγορηθεί, δηλαδή δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά, ή τέλος πάντων δεν κατηγορήθηκε, δεν πήγε φυλακή για αυτό το πράγμα. Εγώ λέει στο θέμα της εγκληματικής οργάνωσης διαιτησίας δεν με πειράζει. Λέει, σάμα της και άλλοι είναι καλύτεροι. Το στηρίζεις, ρε, του λέω. Απόλυτα. Και φέτος που δεν σου έχει κάνει ομάδα, φέτος λέει κάνουμε λέει, και μία παύση. Δηλαδή του δίνουν και ένα χρόνο. Αβάτζο. Ναι, λέει, ας το πάρει. Ναι, ας κάνουμε και μια παύση, ξέρω εγώ, ας το πάρει και κανένας άλλος. Εδώ, διακρίνω μεγάλο πόλεμο εναντίον του Σαββίδη, που εγώ δεν το συμπαθώ και ιδιαίτερα, αλλά αν ήμουν παόξης, ρε, μια ανακοίνωση. 600 χιλιάρικα παίρνω κατσαρίς. Δηλαδή είναι λίγο, ποιος θα στάδινε, μωρέ. Παίρνεις από τους μπαμπάδες τα λεφτά. Παίρνεις 600 από τον νόμιμα. Αν το κάνεις έτσι αγνά, σε παραδέχομαι. Τι να σου πω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εμένα με ενοχλεί. Είναι άδικο να έχεις τον Πατατούδη Θεό επειδή το Πασό και ο Πάοκ ήταν διευρωμένοι. Τους έδινε καμιά μετοχή τα λιγούρια εκεί πέρα. Και... Τα έχω ζήσει αυτά. Ναι. Μέσα σε κανέναν άλλον. Ναι, αυτά ναι, τα βγαίνει τώρα ο Πάοξ προηγουμένως και μας λέει μια. Τι με πεις, ρε. Είναι στήριξη αυτή. Σήμερα η πόλη θα έπρεπε να έχει στο θέμα Βερίκιου, Κοντομινά, Αλφα κτλ. Αλλά ξέρεις τι. Κρατάει και ο άλλος καβάτζα, σου λέει αρθεί η Νέα Δημοκρατία, κάνω εκεί και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή θα στηρίξεις τον πρόεδρο ή δεν το στηρίξεις. Τι είναι αυτό, στήριξη είναι αυτή. Εγώ αν ήμουν, λοιπόν, εγώ αν ήμουν Ιβάν... Έχω ιδέα. Στέλνεις ένα πανί, ναι, του αφήνω μετά τη διεύθυνση, στέλνεις ένα πανί, του κάθομαι το φτιάχνω κάτω τα χέρια από τον Ιβάν. Ναι. Το βάζουμε στο Liberate Spout. Άμα θέλεις, βάλε με στον ηχολήπτη να στείλεις ένα πανί και να το φτιάξω εγώ εδώ. Στείλ το με ένα παιδί την Τετάρτη, αφού πράγμα θα φτάσουν. Εντάξει, φέρτε. Είναι δυνατόν να. Στείλτε ένα πανί. Στείλτε ένα πανί. Άμα θες να κάνεις και κάτι έμπρακτο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου και όποιος θέλει αυτή την ιδέα,
μέσα. Γιατί είναι λάθος. Και έχεις δίκιο, επειδή δεν έχει ταΐσει. Και τι έγινε που δεν έχει ταΐσει, ρε φίλε? Δεν θα τους ταΐσει άμα πάρει το κανάλι τώρα. Δεν θα δώσει δουλειές. Μπα, τη Μενεγάκη θα πάρει, λέει. Το Ματέο θα πάρει. Θα πάρει. Ακυρώθηκε, ρε. Ακυρώθηκε. Πώς δεν έχει να μπει στο ίντερνετ. Ακυρώθηκε η συμφωνία με τον Κοντομινά. Τελείωσε. Γι' αυτό, γι' αυτό ο Βερίκιος εκ του ασφαλούς τον έβριζε. Ήξερε ότι δεν θα γίνει. Ναι, ναι. Κατάλαβες και έκανε. Ο Θεότρελος τώρα, έτσι. Δεν θέλω να τον βρίσω μόνο και μόνο επειδή θα πει, θα είμαι αρνή να κάνω αυτό που μου λες. Αλλά ότι είναι Θεότρελος δεν το αμφισβητεί κανένας. Και γκούγκλαρε στο YouTube Βερίκιος με τον αυτιά που σκοτωνόντουσαν σαν τους τρελούς. Και θα βγάλεις, δηλαδή, και ποιος το έπαιρε, φίλε, στην τελική. Σιγά το σοβαρό πρόσωπο να πούμε. Ίσως να είμαστε και πιο hype outfits και δεν ασχολούμαστε με τον κάθε Βερίκιο. Αυτά, Κώστα, σε για ευχαριστώ καλά. Πολύ. Για και πάμε με την νίκη στην τελική. Να προσέχετε, να σε καλά. Νομίζω θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Αν και η μπάλα είναι άτιμο πράγμα. Καράφλα, μια χαρά στήριξη έχει ο Ιβάν. Δεν περνάνε τα σάλια μάλια σου. Μετά το κανάλι που θα πάρει, ναι, ναι, τον βλέπω να αγοράζει και όλους τους σταθμούς στην πόλη και να είστε όλοι στην ουρά να του γλύφετε τα φρύδια για να βγάζετε ψωμάκι, λέει 860. Βάλε αν μπορείς Μπρους, λέει, σπάνιστε να πάρουμε δυνάμεις. Παντελής από Πάτρα. Τους έχει ταϊσμένους ο Βαγγέλας πολλά μηνύματα. Μια μπουκιάρε τους έχει ο Ιβάν αυτούς που του τυπεύτουν. Ο λαός του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις επάλξεις έτοιμος για πόλεμο. Ναι, ναι, ναι. Άσε την προπαγάνδα πονηρέ Ραπτόπουλο. Βέβαια, τεράστιο πόλεμο. Δεν βλέπεις. Βέβαια. Πλαστελίνες για σφαίρες έχει. Λοιπόν. Στις πονηράδες, ναι, δεν γουστάρει. Διάλειμμα έχουμε. Διάλειμμα, πάμε. Διάλειμμα 90 όλα, πάμε. Λοιπόν, να το και από την Πάτρα. Έτσι, μας ακούς την Πάτρα, φτάνουμε μέχρι την Πάτρα. Τι λέρε, Ρίο Αντίριο, φτάσαμε. Τι λέρε, Χίλη. Ωραία, Χίλη, μεγάλε. 2-31-0-90-90-90. Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Πόσα χρόνια είμαστε δίδυμο, ρε. 6, 5, 6 χρόνια. Σύνταξη θα πάρουμε, ρε. Να ζήσουμε μόνο. Μην μας βρει κανένας βρικόλακα στον δρόμο. Δεν μας βρίσκει κανένας, τίποτα. Είμαστε σε τρομερή φόρμα και σε τρομερή διάβια και σε τρομερό φεγγάρι. Εντάξει, μην ματιάξουμε τους εαυτούς μας. Αλλά τέτοιο ξεφτιλίκι από τους παοξίδες απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη, τον οποίον δεν πάει η ψυχούλα τους να πούνε μια καλή κουβέντα. Βρε αυτός ο λαός που έφερε τη βία στα γήπεδα να μην πει μια κουβέντα για αυτό το Βερίκιο. Κατσαρί χορτασμένο σε βλέπω. Πέσει καμιά πείνα μετά να δω τι θα κάνεις. Και εσείς οι άπλες που θέλετε πρωτάθλημα και δεν μπαίνει, τα 10 εκατομμύρια τα έδωσε. Αλλά διαρκείας κάνατε για το Βιολίδι, έτσι, 30 χιλιάρικα. Άρε, μια Ωμέγα TV θέλω, ρε, να πάρει ευχή. Ηχολήπτης θα πάω, ρε. Εκεί θα πάω ηχολήπτης, ρε. Τι να σας πω, ρε. Να δώσει καμιά μετοχή ο Πατατούδης να οικονομήσουμε, να στηρίξουμε τον πρόεδρο. Καλημέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αμύρας. Έλα, ρε, Αμύρα. Καυλακωμένος ακούω. Όχι καθόλου. Εντάξει. Είμαι πολύ νευριασμένος. Απλά θέλω να κάνουμε σωστή διαχείριση χρόνου, γιατί εκνευρίζομαι. Δηλαδή, μη, μη, μη. Και μη, 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 λοιπόν, εγώ είχα πει πριν 4 εβδομάδες σε μια δικιά μας εκπομπή, Παοξίδη και ενώ, ρε, πολύ ωραία, ναι, ναι. Στο συντελεστή δηλαδή που είναι και φίλος μου χρόνια, δεσόν Ηλία, βλέπεις το πανό κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό όταν είχαν έρθει από τα Κλαρίνα, ας πούμε, την ναι, ναι. Περισσεβά, ναι, έτσι λέει, είναι πολύ σωστά, οι άνθρωποι είναι τσάκαλοι, εμείς είμαστε μπουνταλάδες, είμαστε κανονικοί μπουνταλάδες. Περάσαν οι εβδομάδες. Τους δώσαμε και χρόνο με αυτή την αναβολή της Super League. Πήρανε, τέλος πάντων, πήρανε μεταγραφές, πήραν λίγο τα πάνω τους. Όσο δε για τους καραμαλικούς, Νέα Δημοκρατία, οι καραμαλικοί, που είναι το 30% της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω, είναι με τον Ιβάν. Το άλλο 70% όντως τον πρόδωσε
Ο Δε Σαμαράς, εγώ, ο καημένος ο πρόεδρος έτρεχε από πίσω, ας πούμε, φτιάξε μου την υπόθεση, βοηθήσαμε, κάτω μου το ένα, κάτω μου το άλλο, έφαγε το ζάρτ του αιώνα. Ζάρτ, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Μεγάλο ζάρτ. Πάρα πολύ μεγάλο ζάρτ. Τώρα λες για κανάλια. Άνοιξε η Ωμέγα, θυμάμαι, και τρέχανε ρε εσύ Κώστα, το θυμάμαι σαν χθες, περάσανε 18 χρόνια. Τρέχανε με τα σακάτια καλοκαιριάτικα, έτσι τα νησιάτικα, να πούμε, Σεπτέμβριος ήταν, ποιος θα προσδομπεί στην Ωμέγα. Τώρα από ονόματα εννοείται, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, είχε πέσει μεγάλο γέλιο. Φυσικά κατακεραυνώνω τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το πράγμα δεν υπήρχε για το Βενετίδη δηλαδή, που πήραμε και ένα 200, μέσα Ιουλίου που έλειπε όλη η πόλη, ας πούμε, καθημερινή μέρα, είχε γίνει το έλα να δεις από τα επίσημα. Όσο δε για το σχεδιασμό, για αυτό το σχέδιο που υπάρχει και είναι συντονισμένο, δηλαδή σε μορφή δευτερολέπτων, ήμουν έτοιμος να βγω σαν ακροατής στην εκπομπή που βγαίνω, την Παοξίδη και τη δικιά μας, ρε παιδί μου, πριν 3 ώρες, εντάξει. Ναι. Και βλέπω στο ΑΡΤ, ναι, κατευθείαν παρέμβαση ενός συντελεστή του δικού μας σταθμού, του Μετρόπολης. Ναι. Και πόθεν έσχες. Το πόθεν το σβήναν, έσχες. Δηλαδή, παιδί μου, ξεφτιλίκη του δηλαδή, πολύ, δηλαδή, ηρωνία μεγάλη, απίστευτη. Και βγαίνει ο κύριος συντελεστής, που κάνει τα Σαββατοκύριακα εκπομπές και που τα βρήκε τα λεφτά και άρχισε να πιπηλίζει την καραμέλα και ναι, όργανο του Πούτιν. Και ποιος είναι κύριε και τα κάθεσαι, βγαίνεις. Είναι συμπτωματικό, ρε Σικωστή. Αυτή, άκου, ώρα, αμυρά, αμυρά. Ώρα, ρε, ναι, άκου, αμυρά, αμυρά. Αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα και τα δικά τους συμφέροντα. Το ερώτημα είναι, δεν ενοχλήθηκε κανένας θεσμικός παράγοντας του ΠΑΟΚ? Ναι. Ερασιτέχνης, παλέμαχοι, ράδια, τηλεοράσεις. Όχι παλέμαχος, για τον κόσμο μας μιλάω. Κόσμος, ναι, εμείς τίποτα. Εμείς κατεβάσαμε για το γαλακτερό 10.000 κόσμο 10 Ιουλίου για το ΑΣΕΑΔ που τον έδινε στην ΑΕΚ και είπαμε εγγένεια έκθεση δεν θα γίνουνε και ήρθε στον ΠΑΟΚ ο γαλακτερός. Και τώρα οι άλλοι βγάζουν πριν 4 εβδομάδες κάτω τα χέρια του Ολυμπιακό μια πανάρα τεράστια στην 7 και εμείς πάω και εκδρώμε στο γνωστό σύνθημα που ευτυχώς τελευταίες 3 αγωνιστικές δεν ακούγεται γιατί είχε κάτι δυσκουραστικό. Η Τούμπο δεν ήταν πρεονέδρα, είχε γίνει δηλαδή ένα πράγμα απίστευτο. Ήταν 500 άτομα που τραγουδούσαν αυτή τη μονόχρονη χαζομάρα και τα λιπιστόκα, ας πούμε, στα επίσημα. Αυτά έχω να πω ρε Κώστα, δηλαδή θα μου πέσουν τα μαλλιά, ας πούμε, ευτυχώς δόξα τω Θεώ, είμαι 43 χρονών και έχω μαλάκι ακόμα. Κράτα το, καβάντζα, κράτα το. Ναι, τελευταία φορά με είχες δει πριν 8 μήνες, ξέρεις που στα φύλλα δεν τρέπω να το πω ρε, εγώ δεν μου ξέρεις τι θα κάνω. Αλλά, δηλαδή μου έχει φύγει το καφάσι ρε φίλε, πραγματικά σου μιλάω. Έτσι είναι η φίλε, έτσι είναι. Τι έτσι είναι ρε Σικώστα, πλάκα κάνεις τώρα. Έτσι είναι ρε φίλε, τον άνθρωπο τον αγαπάς άμα έχει λεφτά. Παλιά πήγαινα χαριλάω 14 χρονών. Και γινόταν η σεισμική δόνηση να πούμε, 7,5 ρίχτερ που μας περνούσαν το καγγελάκι να πούμε για να μπούμε και όταν ανέβηκα σκαλοπάτια λέω αυτό είναι γήπεδο. Νοσταλγείς, νοσταλγείς τα παλιά. Φιλιά μοιρά μου, σ' αγαπώ. Να σε καλά. Ρε τον Ιβάν, ρε τον χωνεύουν, ρε τον Ιβάν. Μεγάλα σάντουις, τα μεγαλύτερα, τα μπέργκερ στην πόλη και στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε χορταίνει, μια μπουκιά τους σε τρελαίνει. Τρως τα μπαμπάτσικα 600 γραμμάρια το ένα. Αν φας 2, πληρώνεις το ένα. Αν γουστάρεις και τρως 3, δεν πληρώνεις κανένα, αν μπορείς και τα φας. Πού τα δοκιμάζεις αυτά? Στην Αγίων Πάντων 28. Ή δίνετε την παραγγελία σας στο 231-0510-045. Να πάρουμε και τους δυο που βαράνε, να είναι 6 στη γραμμή και θα μιλήσουν και οι 6. Έχουμε 20 λεπτά, έχει σεβαστό χρόνο ο ένας, ο καθένας από τους 6 που περιμένει στη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε εσείς. Ναι, ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου για το... Ναι, βέβαια. Ρίπτες του Ιβάν.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω οι Αμερικάνοι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν τον Ιβάν να κάνει σοβαρή. Εσείς είστε Αμερικάνοι? Οι Αμερικάνοι, μάλιστα. Να κάνει σοβαρή επένδυση στην Ελλάδα. Δηλαδή, καλά. Αν και αν έχετε προσέξει, οι μόνες επενδύσεις που έχει κάνει ο Ιβάν μέχρι στιγμής στην Ελλάδα είναι τουριστικού περιεχομένου. Έλα, ρε φίλε. Τι έκανε κλπ. Το ξενοδοχείο? Το αγκουράζει ο φίλος του πατέρα μου, έχει το αμπάσαντο. Δεν τον αφήσανε ούτε απ' έξω από την πόρτα να πέρασε. Εσείς τι κάνατε? Κάνατε εγώ πλάτη, βάλατε. Πώς? Εγώ καταρχήν είμαι Μαριανός. Δεν... Α, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι κοινού ενδιαφέροντος η περίπτωση αυτή, λέω και εγώ ότι. Καλά κάνετε. Πείτε μου και ουδέτερο μάτι το δικό σας, ίσως δώσει πιο σωστή απάντηση. Ναι, εγώ πιστεύω είναι και με μπροστάριδες βέβαια τα κανάλια, Βερίκιος και τα λοιπά. Αν θυμάστε, ο Βερίκιος ήταν και αυτός που είχε πρωτοστατήσει τότε επί Καραμαλή στην υπόθεση Βατοπεδίου, έτσι, με τον Αλφα. Ναι. Αυτός ξελεγγεζότανε και πάλι ήταν εμπλεγμένοι εκεί οι ρώσικα συμφέροντα και τα λοιπά. Και όπως απεδείχθηκε βέβαια, το υπόθεση Βατοπεδίου δεν ήταν καθόλου σκάνδαλο, γιατί στα δικαστήρια κάτι έπεσε. Έλα, εντάξει, τα δικαστήρια ήταν επίγειοι. Εντάξει, δεν κρίνουμε τον νόμο. Τα δικαστήρια, εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω. Έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα φανεί, πολύ σωστά το έδεσε και εσύ, η αντίδραση, γιατί και έχω την άποψη και ο Ιβάν πήρε τον ΠΑΟΚ για να έχει ένα λαϊκό αίρισμα, έτσι. Ναι, αλλά δεν το έχει. Αλλά δεν το έχει. Και άποψή μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι δεν προσέγγισε με οικονομικά, ας το πούμε έτσι, κίνητρα. Να σου πω μια αλήθεια, να γελάσεις. Το λες, λαϊκά, έτσι. Ο Παπαθανασάκης τον πρώτο χρόνο είχε μεγαλύτερο αίρισμα από ότι ο Ιβάν, ναι, στον ΠΑΟΚ. Το λάθος του Ιβάν, νομίζω, προσπάθησε να προσεγγίσει ιδεολογικά τους ΠΑΟΚτσίδες. Δεν έχει οι ΠΑΟΚτσίδες ιδεολογικά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ιδεολογίες. Φραγκολογίες. Η ιδεολογία των ομάδων πλέον έχει αλλάξει. Ναι. Δεν είναι οι παλιοί ΠΑΟΚτσίδες. Άσε τώρα. Εκεί πλέον θα φανεί τώρα, βέβαια, γιατί δεν ξέρω κι εγώ, ίσως να υπάρξουν αντιδράσεις. Ποιος, τι είναι αντιδράσεις? Θα φανεί, δεν το γνωρίζω. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Και θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Ναι, ωραίο θέμα είναι, έχει ενδιαφέρον κοινωνιολογικού. Φυσικά, ξεπερνάει το επίπεδο των ομάδων. Έτσι. Όχι. Οι συμπεριφορές κρύβουν πάντα έπαθλα χρηματικά. Αλλά σας λέω, προσέξτε το, μου έχει κάνει εντύπωση. Και εγώ έτσι παρακολουθώ το θέμα και τον παρακολουθώ τον Ιβάν από τότε που είχε έρθει στην Ελλάδα, βέβαια, μέσω των εφημερίδων κτλ. Δεν αγαπήθηκε ποτέ. Και δεν αγαπήθηκε. Όχι. Και ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΠΑΣΟΚ, σε σοβαρή επένδυση δεν ήταν απόξω. Ούτε έξω από την πόρτα να περάσει. Έτσι. Ναι, σωστό. Έχετε απόλυτο τον δίκιο. Τον κόβανε κατευθείαν. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Έχει δίκιο ο κύριο. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς όπως τα είπε. Έτσι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Έπεσες καλημέρα. 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 Εγώ δεν πέφτω με τίποτα. Καλημέρα. Λέγε, ρε Βρικολάκα. Τι έγινε, ρε μαχητές? Εμείς είμαστε μαχητές. Καταρχήν θα αρχίσουμε με ένα άλλο που το λες πολύ τελευταία. Η ομάδα που έφερε τη βία στα γήπεδα. Οι οπαδοί που έφεραν τη βία στα γήπεδα, βέβαια. Είναι ΠΑΟΚτσίδες? Όχι, είναι Ηρακλειδίδες. Ε? Όχι, Πανιώνι. Γιατί δεν λες για τους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, Αεξίδες και Αργιανούς? Να μασίσουν μπροστά μας αυτοί. Όλους. Όχι μπροστά μας. Δεν θα λες μπροστά μας. Γιατί δεν είσαι ΠΑΟΚτσίδες εσύ. Ναι. Αλλά το λες και το ξαναλες. Απ' τη μια λες ο λαός η βία και απ' την άλλη κύριε. Ποια βία? Πιάσαμε χοληστερίνη. Τι χοληστερίνη να πιάνει? Εσύ έπιασες χοληστερίνη. Εντάξει, πάλι. Μιλάς για ένα πράγμα που δεν πρέπει να μιλάς. Γιατί, ρε φίλε, ψέματα είναι. Δηλαδή ποιος προκαλεί τη βία, εσύ τώρα για οι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Εσύ με αυτό που κάνεις για οι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Εγώ είμαι βίος άνθρωπος. Ναι. Με αυτό που κάνεις τι κάνεις δηλαδή? Όχι, είναι Παναγίες ήσασταν. Βρε Παναγίες δεν ήμασταν εμείς μόνο. Το Δελασάλ βγάλατε εκεί. Εμείς δεν βγάλαμε το Δελασάλ. Εσείς πήγατε στο Βέλγιο να σπουδάσετε. Η ομάδα σου πήγε. Πώς? Η ομάδα σου πήγε. Ποια ομάδα είναι? Ο Άρης. Δεν έχω ομάδα εγώ. Αλλά αυτό εδώ πέρα που λες, μην το ξανά λες, ρε. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί δεν κάνει. Δεν κάνει.
Είναι unfair. Φυσικά και δεν κάνει. Εσύ προκαλεί τώρα τη βία. Με γραβάτα και κουστούμι πηγαίνατε στο γήπεδο. Ρε, άσε τώρα τώρα. Τους πηγαίνατε με γραβάτα και ναι. κουστούμι. Τους κερδούσατε τρίγωνο. Ναι, το ίδιο έκανε και η ομάδα σου. Βρε, άσε, εγώ δεν έχω ομάδα. Άσε βρε τώρα, άσε τώρα. Σιγά την ομάδα του φιλάδου, του φλόρου. Τι πάθατε τώρα με το Βερέκιο, μπορεί να πάρετε Παόλο. Μην το ξαναλέσει, σου λέω. Μην προκαλείτε βία. Μην προκαλείτε βία, μην το κάνετε. Όχι, ρε. Τι έγινε με το Βερέκιο, ρε. Εγώ δεν θα πάρω κανένα τη γνώμη. Εγώ θα πάρω τη γνώμη του Γεωργίου. Ναι. Του Γιώργου του Γεωργίου, τι είπε για το Βερέκιο. Συνάδελφό του είναι. Ναι. Την άκουσε. Όχι, εγώ Παοξή ήθελα να ακούσω, όχι τον Γεωργίου που είναι Ολυμπιακός. Τον Παοξή ναι. ήθελα να ακούσω εγώ. Τι να ακούσουμε εγώ για τον ήθελα να ακούσω τον Τζατζάρα, θέλω να ακούσω τους ρεπόρτερ, θέλω να ακούσω να πούμε τον Βασιλόπουλο. Και τι ήθελα θα κάνω άλλη δουλειά, δεν έχουμε το Βερίκιο, θα ασχολούνται. Θέλω να ακούσω να το σκίσουν το Βερίκιο. Δηλαδή τι να ασχολούμαστε με το Βερίκιο, είμαι το φίλο σου τον Αλέφατο, ο αυτό το σαλιάρι. Ωραία τη βγάζει και έχει κάτω το Μαρινάκι. Γιατί τη βγάζει. Α, μπράβο, καλά τη βγάζει. Άρα ο Σαββίδης δεν αγαπήθηκε ναι. γιατί πολύ μείνατε απ' έξω. Φυσικά. Α, μπράβο. Μείνατε πολύ απ' έξω. Τι λέω τόση ώρα εγώ, τι κατάλαβες. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ τι θέλεις να πεις εσύ. Αλλά με το Ζαγοράκι που ήσασταν καλά, όλο το συνάφι, πολύ μάλλον από το συνάφι σας, ήταν μια χαρά. Με τον Πατατούδη πάλι μια χαρά ήταν. Έτσι. Αλλά άντε τώρα δεν έχει τερλίκα. Σωστό, σωστό. Δεν έχει τερλίκα αλλά, τώρα. Αλλά δεν και αρχίζετε και κράτε το Σαββίδι. Είναι λαμόγια ρε. Είναι λαμόγια. Εσείς οι οπαδοί γιατί κάνετε μούγκα ρε που είστε τίμοι. Να κάνουμε μούγκα σε τι πράγμα. Γιατί. Σε γιατί, τι κάνουμε μούγκα. Γιατί γκαρίζατε με τον Πατατούδη και τώρα δεν γκαρίζετε. Ποιος δεν γκαρίζει. Εσύ. Τι. Μας είπες ότι δεν αγαπήθηκε. Τώρα λες γιατί γκαρίζετε με τον Σαββίδι. Δεν γκαρίζετε λέω. Δεν γκαρίζουνε. Ναι. Δεν γκαρίζετε. Δηλαδή από μια άλλη. Ο λαός πολύποδα δεν έβγαλε. Από την άλλη. Βρε σήκωψε καρακιουσλίκια. Από την άλλη. Αυτά τα παραμύθια πέσα σε παιδάκια εκεί στο Σαουρίδιο Ίδρυμα που πάτε εκεί πέρα και που μαθαίνετε. Σαουρίδιο Ίδρυμα. Βρε εκεί. Από την μια λες δεν αγαπηθήκατε. Δεν αγαπήθηκε ο Σαββίδης. Και από την άλλη λες γιατί τον κράζετε. Γιατί δεν τον κράζετε. Ακού να δεις. Πάνε αυτά μαζί. Ποδοσφαιρικά κριτική είναι πολύ σοβαρό έτσι. Αλλά αν βάλετε θεσμικά ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ ναι. είναι κότα ο Κατσαρής, είναι ναι. κότα οργανωμένος, είναι κότα ο δημοσιογράφος. Γιατί είναι πράγμα. Κότα άστε το, ο παρέμαχος. Άστε τους δημοσιογράφους, μια ζωή τώρα. Αυτή είσαστε. Άστε τα τώρα. Μια ζωή για αυτή είστε. Για τους τύπους έπρεπε να βγείτε κοτάρες τώρα, άστε τώρα. Βρε κοτάρες είστε εσείς τώρα. Κοτάρες, ειδικά από την ημέρα που βγήκαν αυτά τα ραδιόφωνα, όλες κότες είστε. Καλά, ναι, εντάξει. Τι είναι καλά. Ο Κατσαρής τι δουλειά έχει. Ο Κατσαρής παίρνει τα 600, τι γιατί να μην μιλήσει. Κοροϊδε. Τι να πει, τι γιατί πει. Να μιλήσει, να πει τι. Τι να πει. Τι να πει. Το 2006 που δεν τα έπαιρνε τα 600 μίλαγε. Απατέρα να τον βγάλατε. Κράτησε κανένα άλλο να ρε. Τι θέλετε να κάνετε. Τα 600. Κάντε. Τα πήρε δεν τα πάρετε, τα δικαιούτανε. Ναι αλλά για το Βερίκιο. Βρε δικαιούτανε. Τι δουλειά να γίνεται τίποτα εκεί. Τι να κάνω να πάρω το τσαπίσου το ξύλο επειδή το θέλει. Οι Ολυμπιακοί πειράξαν το Μαρινάκι και έγινε χαμός. Εσύ? Τι κάνανε, καλά κάνανε. Κάμνανε. Αυτοί, γιατί τους άκουσες τόσα χρόνια να βγαίνουν αυτοί οι σαλιάριδες, ο Γιούτσος, ο Μποτίνος, ο Πολυχρονίου να μιλάνε για τον Ολυμπιακό. Τώρα βγήκανε που βγήκανε, κάτι βρώμες βγήκανε, τώρα βγήκανε. Ναι, στηρίξαν να τον μην διαλύσει η ομάδα του. Βρώμες. Να μην διαλύσει η ομάδα του. Τι στήριξες εσύ, το Ζαγοράκι. Τι στήριξες. Έβγαλες ευρωβουλευτή το Ζαγοράκι ναι. και στον Ιβάν που σε έσωσε βγάζεις μούγκα ρε. Και αυτοί που βγάλανε τον άλλο ο δήμαρχο Πειραιώ κάνουνε μούγκα κακινώνα. Φυσικά. Βρε για σένα μιλάμε. Άστο για μένα. Τι μιλάς για μένα δηλαδή. Δεν βγαίνουν Ολυμπιακοί και μιλάνε στο ραδιοφωνό σας. Βγαίνουν Παναθηναϊκοί, βγαίνουν αεξίδες. Αυτά που λες τους έχεις πει. Πώς. Γιατί να αυτά που λες για τους Σαββίδη τους έχεις πει για τους προέδρους τους. Τι κάνανε οι προέδροι τους. Στα ΟΠΑΟΠΑ τους έχουν τους προέδρους τους αυτοί. Ποιον έχουν στα ΟΠΑΟΠΑ, τον Αλαφούζο. Πας καλά ρε. Τι τον έχουν τον Αλαφούζο. Ε. Πρέπει για το Μαρινάκι μιλάμε, ας τον Αλαφούζο. Γιατί ας τον Αλαφούζο ρε. Λοιπόν, περιμένω αύριο θεσμικά να στηρίξετε το Σαββίδι. Θα φάτε πολύ ξεφωνητό. Να έχεις πει. Α, καλά. Εντάξει, τραγούδα. Θα φάτε πολύ ξεφωνητό. Πολύ ξεφωνητό θα φάτε. Απαπαπα ιδιωτελής. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τι κάνουμε. Μια χαρά κύριε μου εσείς. Δημήτρης από Ζωχωριανός.
Τι έγινε, πλήρωσε ο Καρυπίδης. Πώς έδωσε? Ένα δυομισάρι σήμερα έβαλε στους λογαριασμούς. 250 χιλιάρικα. Αλλά τι, φράγκα. Καλά είναι. Άσχημα είναι. Μια χαρά. Οπότε τα προβλήματα του Άρη λύνονται σιγά σιγά, έτσι. Εγώ βλέπω, λέω το θετικό, λέω το αρνητικό. Σ' ακούω. Το βλέπεις θετικά μέχρι τώρα τον Άρη, πώς το βλέπεις? Κοίτα, το υλικό είναι πολύ καλό. Πρέπει να πληρωθούν οι παίκτες, πληρώθηκαν σήμερα. Κάποιοι Ραούλ Μπράβο που κάνουν τσαλίμια, δεν θέλουν προπονητές και τέτοια, πρέπει να βάλουν μυαλό, γιατί πάνω απ' όλα είναι το σωματείο και όχι τα προσωπικά του κάθε παίκτη και του προπονητή. Ο προπονητής σου είναι καλός, είναι έμπειρος. Εντάξει. Κόσμος. Κάτι ακούστηκε όμως ότι θα φύγει και θα φύγει ο Τσιόλης. Ο Τσιόλης τι να κάνει, ρε φίλο, παροχημένος. Να κάνει τι, να γλύφει. Τι να κάνει αυτό, τι, από πού είναι καλός προπονητής, τι έκανε. Ο Αστόπουλος αυτά είναι. Τι έκανε ο Τσιόλης, πού έπαιρνε χαρτάκι από τον. Πώς το λένε τον άλλον, τον Μπέο, πού. Πού ρε. Ναι, να μου πεις, πού. Ωραία, ανεβαίνει ο Άρης, φίλε, στην Αλφα. Στην Τρίπολη λέει, στην Τρίπολη λέει, χθες βγήκανε τη σύνθεση, λέει, τόσα χρόνια την κάνει ο Μποροβίλος. Έκανε ρόμπα και τον Τσιόλη, έκανε ρόμπα και τον Βεργέτη, ρόμπες. Τη σύνθεση την έκανε ο Μποροβίλος. Αυτά. Άκου τώρα, ναι. Ανεβαίνει ο Άρης στην Αλφα, Super League του χρόνου, έτσι. Ναι, κάτσε να ανέβει. Με τον Αναστόπουλο, ναι. Μπορεί να πάει η ομάδα να χτυπήσει πεντάδα. Ανάλογα, τι λεφτά θα έχει, την budget, γιατί. Εσύ, δηλαδή με συγχωρείς, δηλαδή οι άλλοι προπονητές που είχατε, ο Ολίβα, ο Αλκαράθ, τι περάσαν προπονητές από τον Άρη, τι προπονητές, ο Τενές πέρασε από τον Άρη, τι καλύτερα από τον Αναστόπουλο. Δεν έβγαινες ποτέ πεντάδα. Πώς, τι πεντάδα, με ποιον βγήκες πεντάδα? Με Κούπερ. Ποιος? Με Κούπερ θα έπεφτες όμως, δωδέκατος. Είχε φουλάρι το 4-4-2, ωραία, στην Ευρώπη, σε φούλαρε στην Ευρώπη για να κάνει μεταγραφή στην Ευρώπη και σε έβγαλε 12, θα έπεφτες, ωραίος προπονητής. 4-4-2 έπαιξε μπάλα ο Άρης, φέρ τον Κούπερ. Δώσ' του 600 χιλιάρικα το χρόνο και φέρ τον. Όχι να φέρεις τον Τζόλι, συγγνώμη, όχι να φέρεις τον Τζόλι και να φας τον Αναστόπουλο, όχι να φέρεις τον Γρηγορίου, φέρ τον Κούπερ. Εγώ πρώτος θα πω τον Αναστόπουλο, πάρω στο αεροπλάνο, θα έρθει ο Κούπερ. Τον πάρεις τον Κούπερ. Όχι, όμως τον πάρεις τον Κούπερ. Αλλά σου πω, θεωρείς τον Τσιόλι δηλαδή κακό προπονητή, έτσι? Θεωρώ τον Τσιόλι δημοσιοσχετίστα. Έμετος με πιάνει άμα τον ακούω. Μόλις καλά τα έχει. Δεν ξέρω εδώ που λες πω. Να διώξω τώρα τον Αναστόπουλο και να φέρω τον Τσιόλι. Όχι, ρε φίλε, δεν το κάνω. Να διώξω τον Αναστόπουλο, να φέρω τον Τραπατώνη, να φέρω τον, ξέρω εγώ ποιος είναι καλός προπονητής, έχει δουλέψει Ευρώπη, να τον φέρω. Δεν μου λες. Με τον Τσιμπούρ με αυτό. Τι να φέρω, το Δέλα? Τι να φέρω, το Δέλα? Ότι ο Τσιμπούρ νομίζει είναι καλύτερος από τον Αναστόπουλο προπονητής. Καλύτερος είναι. Για κανένα λόγο. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είναι. Τι θες, τι θες δηλαδή? Ποιο να σε φέρει? Δεν μου λες. Ναι. Τα μεταγραφικά μου κτήματα του Άρη, ο Τσιμπούρ αυτοί πώς τους ακούς τίποτα, πώς κινούνται? Δηλαδή θα είναι έτοιμοι, θα είναι. Ακόμα ανέτοιμος είναι ο Τσιμπούρ στα εργομετρικά και σε αυτά. Ανέτοιμος είναι, παιδιά. Ναι, δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Πιστεύεις ότι θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει. Μισή ώρα, 3 τέταρτα, 40 λεπτά, 30 λεπτά, 25 λεπτά, θα βοηθήσει. Θα παστελώνει. Άμα πληρώνεται και στην ώρα του, θα βοηθήσει παραπάνω. Ο γυμναστής. Στεγνός είναι, να πούμε. Δεν πίνει, δεν καπνίζει. Παιχτάρα είναι, β' εθνική. Και εντάξει, δεν τα center back όπως είναι στην Άλβα. Θα τα χώνει, έτσι νομίζω εγώ. Μέχρι χθες ήταν ο μοναδικός που είχε πληρωθεί, έτσι είναι. Σήμερα πληρώθηκαν. 230, πόσα με είπανε οι παίχτες, μιλάσα. Εγώ μίλησα, με μπήκανε στους λογαριασμούς, με είπαν. Εσύ μίλησες με ποιους, με παίχτες μίλησα, ρε, με ποιον να μιλήσω? Με αυτό που τα πήρε, με αυτό που τα δίνει να μιλήσω. Δεν ξέρω, φίλε. Πρωτάω, τι πληρώθηκες, όχι. Πληρώθηκες, ναι. Εσύ πληρώθηκες, ναι. Τι πήρατε πάνω κάτω, τι ακούστηκε? Δεν μου λες, ναι. Αληθεύει ότι έγινε μανούρα στα ποδήλατα του Άρη για τις πληρωμές πριν πληρωθούν οι παίχτες? Μανούρα, όχι, διαμαρτυρήθηκαν. Μανούρα, όχι, να πιάσουν τα χέρια. Ναι, ρε παιδί μου, διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες γιατί πήρε προκαταβολή ο Τσιμπούρ. Και τους είπε ο, όπως το λένε, ο Καρυπίδης, μόλις γίνει η επιτροπή, περάσει την αδελφή μου, σαν, πώς το λένε, απεγκλωβίζεται το 1%. Απληρωθείτε και οι υπόλοιποι. Θα πληρωθούν, έτσι ξέρω. Δεν πέρασε ακόμα όμως. Δεν πέρασε. Αυτό είναι δύσκολο κομμάτι. Αν περάσει και αυτό, από Αθήνα έμαθα θα περάσει. Θα περάσει, δε. Οι ειδήσεις, άκου εδώ. Οι ειδήσεις βγαίνουν από την Αθήνα. Δηλαδή, ναι, τα δελτία του Κάκαλη, τη βλακεία, από Αθήνα βγήκε. Βγήκε. Ότι ποιοι πληρώθηκαν, βγήκε από Αθήνα. Δυστυχώς.
Δυστυχώς. Το καταλαβαίνεις, δυστυχώς. Δυστυχώς τι είπες. Δυστυχώς οι ειδήσεις βγαίνουν από την Αθήνα. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Άλλο, λοιπόν, τι κάνει. Άλλο, δώσω εγώ στη δουλειά είμαι τώρα. Ναι. Καλά, παιδιά, σε ακούμε εδώ πέρα την εκπομπή σου. Ωραίος είσαι. Πού δουλεύεις, ρε. Όσο για τον κύριο αυτό το Βερίκιο, ρε φίλε. Ναι. Όπως είπε, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά συμφωνώ με ποια είναι. Ότι, ρε φίλε, λες τόσα πράγματα για τον Σαββίδη, ωραία. Βγαίνεις και λες, κάνεις τον Σαββίδη ουσιαστικά σκουπίδι. Μιλάς, λες και μιλάς, ρε φίλε, σε ποιον. Του Σαββίδης δεν μπορεί να κάνει μια μήνυση σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ένας δημοσιογραφίσκος. Να σου πω κάτι με τις μηνύσεις τώρα. Δηλαδή, βρίζω εγώ εσένα και με κάνεις μήνυση, ή μου δίνεις μια μπουνιά εσύ και σε κάνω μήνυση. Είναι προτιμότερο να τα βρούμε παρά να μπλέξουμε με αυτούς τους καρτοδοκιακάδες. Μήνυση, τους δικαστές είναι συγχαμένη κατάσταση. Να σου πω κάτι. Τι μήνυση να κάνει, φίλε. Εδώ το θέμα είναι άλλο. Έχει ένα εκατομμύριο λαό ο Πάος και δεν βγήκε ένα να βρει στο Βερίκιο. Ναι. Είναι θέμα για μένα. Θέμα! Ναι. Έχεις εσύ, ρε φίλε, έχεις εσύ μισό δις περιουσία, ωραία. Ναι. Και δεν έχεις δώσει δικαίωμα εσύ, Αναπτόπουλος, σε κανέναν, ούτε χρωστάς ούτε ευρώ. Μάλιστα. Όπως ισχύει και το Σαββίδη. Βέβαια. Ωραία. Ναι. Και βγαίνω εγώ, ρε φίλε, ένας απλός δημοσιογράφος, παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και σε ξεφτιλίζω όλη την Ελλάδα μπροστά. Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα θα βγω εγώ, ο δημοσιογράφος, το κακό για το Σαββίδη. Για σένα, που δεν χρωστάς ούτε ευρώ που δεν θα πω. Το κακό για τον Σαββίδη είναι ότι την ποινιά τον βρίζει ο Βερίκιος και αυτός που τον κάνει αβάντα είναι άστα να πάνε. Κλείτσε, φίλε, για χαρά. Να σε γερός. Καλή δουλειά να έχεις. Πάμε στους επόμενους κυρίους. Μάλιστα, κύριε. Έλα, φίλε. Αστεριά, καραγκιόζη. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καραγκιόζη. Και κακός μίμωσης. Κάνε τον καλά. Θα σε εκπαιδεύσω εγώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Τι έγινε, ναι. Τι έχεις, άρρωστος είσαι. Τι άρρωστος, ρε φίλε. Βράδυ είναι. Τι ώρα είναι. Πώς θες να με χαροπηδάω. Τώρα, τα μηνύματα, για ποιο λόγο τα διαβάζεις. Επειδή λέω τα ονόματα κάποιων φίλων σου. Όποιος θέλει να κρύβει, γράφεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί, να ακούει το χρύσανδο. Ναι. Ανάδειξη των προβλημάτων και επικρότηση των ευθετικών. Ναι. Λάθος δελτία κατέθεσε ο ανύπαρκτος. Ναι. Ναι, κοίταξε, δεν μπορώ να ακούω, το πρωί ξυπνάω αργά, δεν προλαβαίνω να ακούσω ραδιόφωνο, δεν προλαβαίνω. Ούτε δηλαδή εγώ, η ιδεολογική μου ρυθμή, η ρυθμή μου είναι μετά τις 11.30 το πρωί. Δηλαδή γιατί μέχρι τις 12-12.30 άμα με μιλήσεις μπορώ να σε βρίσω στο δρόμο. Είμαι ακόμα ντεφορμέ. Γιατί δεν είπες στο φίλο τον προηγούμενο ότι ένας από αυτούς που θέλουν να φέρουν το σάκι είναι ο Χρύσανθος. Α, δεν ξέρω αν τα έχουν καλά. Δεν ξέρω αν τα έχουν καλά. Ναι. Αφού στο site τον παίζει κάθε μήνα από μια φωτογραφία του ανεβάζει. Ανήσυχος ο κύριος Σάκης, ψάχνει να βρει ομάδα ο κύριος Σάκης, ναι. Συζητήσεις γίνεται με την ομάδα για τον κύριο Σάκη. Γιατί δεν τα λες αυτά. Και τι να κάνω, ρε φίλε, άμα ο άλλος είναι γκόμενα του κύριου Σάκη ή τον πιστεύει ή κάνει δημόσιες σχέσεις. Ο Τσιόλης είναι ο σύγχρονος Αντώνης Γεωργιάδης. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ότι όταν ο Καλατζής ήταν σονάρι, ξέρουμε ότι τα έχει καλά με τον κύριο Οικονόμου. Ναι. Όταν μετά ήρθε ο κύριος Καρεπίδης, ξέρουμε πώς ήρθε. Όταν μετά ήταν ο κύριος Καρεπίδης και χτυπούσαν άλλες πόρτες που έλεγες για έναν πρώην που είχε ασχοληθεί με τηλεόραση, ξέρουμε ποιος ήταν. Τώρα που λέμε για Σάκη, ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί να τα κρύβουμε. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ρε Κώστα. Αυτή τη δημοσιογραφία του στυλ φεσώνεται η ομάδα 30 χαρτιά 36. Όλα με λίγα, όλα καλά και ξαφνικά σκάει βόμβα. Δεν τι θέλω, ρε φίλε. Ναι. Πες το καλό. Να το ναι, αλλά και από την άλλη μεριά, λες πέντε στράβα. Σου βγαίνει ο άλλος, σου λέει, κάνεις πόλεμο στον Άρη. Γιατί, τι σας έκανε ο Καρυπίδης. Να, σήμερα πλήρωσε ο Καρυπίδης. Να μην το πω εγώ ότι πλήρωσε 240 χιλιάρικα. Γιατί από την αρχή του καλοκαιριού. Συγγνώμη, ρε φίλε, με συγχωρείς. Πλήρωσε. Ναι. Πλήρωσε. Άργησε να πληρώσει. Ναι. Να όμως που πλήρωσε. Ναι, άλλο σου λέω, ότι κι εγώ που είχα κριτική στάση απέναντί του, είδα το τεχνικό σχεδιασμό της ομάδας, είδα τι παίχτες έφερε, τι προπονητή μου έφερε, πώς με πήγε γάμα εθνική το κοράκι. Μπορώ να πω, ρε φίλε, τίποτα. Μέχρι στιγμής όχι. Μόνο θετικά μπορούμε να πούμε. Ναι, αλλά θετικά από τη μια και απ' την άλλη ό,τι αρνητικό θα βγαίνει και αυτό. Αυτό σου λέω, μαζί πακέτο. Έτσι. Να επικροτούμε τα θετικά
αλλά να κατακρίνουμε και τα αρνητικά. Λοιπόν, όσον αφορά για παλτά προπονητή που λέγατε, ο αυτός που πέρασε τον Άρη, ο καλύτερος ήταν ο Χατζάρας. Τέταρτο βγήκες με Μπάγεβιτς στο τέταρτο πέμπτος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς στο 8, όχι με τον Κούπερ. Τα λέω λάθος. Με τον Μπάγεβιτς, ναι. Τελικό και σίγουρα πάρ' τα δύο μπαλάκια. Ναι. Καλός προπονητής. Καλός προπονητής, ναι. Και τεχνικός διευθυντής τώρα, μάλιστα. Και λες οι Αργιανοί, οι Φλόροι και έτσι και οι Παοξίδες που φέραν τη βία στα γήπεδα, κατά τα λεγόμενά σου. Το καλοκαίρι του 98 τι έγινε ρε Κώστα? Όχι, εγώ δεν μιλάω για το 98, εγώ μιλάω για το 78, το 80, το 81, το 82. Λέγανε εμείς φέραμε τη βία στα γήπεδα. Τώρα που τους το λες, εμείς πήγαν 60 χρονών. Εγώ, μια μοδε. Τι έγινε το καλοκαίρι του 98, πες μου. Τι έγινε το καλοκαίρι του 98. Μια κάθοδο δωριέων στην Τούμπα και ένα σκόρ 1-4, το θυμάσαι? Αν το θυμάμαι, λέει. Μα ήμουνα σε ένα παοξίδικο μαγαζί, εγώ απ' έξω. Με είδαν οι Αργιανοί και δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Ήταν μεγάλη η μετακίνηση, όντως. Μεγάλη μετακίνηση, 4 δάχτυλα. Πρώτον αυτό. Πάμε στο άλλο. 2010, τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ωραία 25, μετακίνηση. 25 χιλιάρικα στο ΆΚΑ, δεν πέφτει καρφίτσα και κερκιδάρα. 14, ο ΠΑΟΚ με λιγότερα εισιτήρια και 5.000 προσκλήσεις και δεν ξέρω εγώ τι να μαζέψουν κόσμο. Με 21 μισό εισιτήρια, δεν γεμίσαν ούτε αυτά. Και κερκίδα, να είχαμε να λέγαμε ο πρόεδρος με φόρμα και σκαρπίνη αγκαλιά με τον άλλον. Σαν βγαλμένη από ταινία του Bollywood. Ρε φίλε, τι λες τώρα οι Αργιανοί Φλωρικοί, εσείς οι έτσι και ποιοι παοξίδες ρε. Αυτοί που κάνανε για τον ΑΕΚΤΖΙ sold out. Που με Άκη και τα άλλα που έλεγες με κανάλια αγαπούσανε, αλλά τώρα δεν αγαπάνε με τον μεγαλύτερο παράγοντα της ιστορίας τους που τα έχει πληρώσει όλα. Αυτούς θεωρείς εσύ πρότυπο φιλάθλου και οπαδού? Τι να σου πω ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή οι Αργιανοί φταίνε. Και γι' αυτό, φταίνε και γι' αυτό οι Αργιανοί. Έχεις μπερδέψει τους επαγγελματίες οπαδούς με αυτούς που αγαπάνε σε αλήθεια την ομάδα. Μάλιστα. Αυτό κάνεις πιο πολύ στον Άρη. Στον ΠΑΟΚ δεν το κάνεις τόσο. Το τι δουλειά κάνεις, είμαι Αργιανός δηλαδή. Αυτό γιατί δεν ισχύει ρε φίλε, γιατί δεν ισχύει τώρα τι δουλειά κάνεις με ΠΑΟΚ. Κοίταξε, αν ίσχυε, θα περίμενα να δω έτσι μια αγαπούλα στον Ιβάνο. Τον άλλο τον ρωτάς τι δουλειά κάνεις, παραιτήθηκα από βουλευτής, παντρεύτηκα την ανιψιά του άλλου νου. Δουλειά δεν είναι κι αυτή. Ναι, αλλά ο Ιβάν δεν πήγε στην... Ο Ιβάν δεν πήγε στο γάμο της ανιψιάς του γιατί παντρεύτηκε τον Νεοδημοκράτη που ήταν με καφέ με το Μαρινάκι. Κοίταξε να δεις. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ και ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Απλά ποια είναι η διαφορά? Το ΠΑΣΟΚ τάιζε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Και να σου πω και κάτι τελευταίο που έμαθα. Ναι. Η βρώμα για τα δελτία, που είναι αλήθεια, ναι, για τον Απόλλων Σμύρνης. Δεν ξέρω, εγώ σου είπα από Αθήνα τι είναι. Την καλημέρα μου, Κωστή μου. Εγώ από Αθήνα. Τώρα Σμύρνη, Δρομοκαίτιο, ξέρω εγώ, και Κηφισιά, δεν ξέρω. Πάμε στον πρώτο τελευταίο σήμερα, καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, εγώ μιλάω. Εσύ. Εγώ μιλάω. Άρα μπράβο. Τώρα σε έπιασα. Έτσι περιμένω καλά. Έδεσε το γλυκό και... τώρα. Ναι, έλα. Ναι, ναι. Πάω ξέρω από Καβάλα. Ναι. Έτσι, τι λένε αυτοί οι όλοι οι τριγύρω και εσείς? Είστε καλά? Εμείς όχι. Εσύ σίγουρα είσαι. Εγώ σίγουρα δεν είμαι καλά. Γιατί? Αλλά ναι, θα πούμε και ένα λόγο για το Σαββίδι που είπατε. Ο ΠΑΟΚ είμαστε εμείς. Και είστε εσείς? Εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ο άλλος θα πληρώσει τα χρέη. Ναι, ο άλλος πληρώνει, αλλά ο ΠΑΟΚ είμαστε εμείς. Και θα σου πω και για το Βερίκη και όλα, άμα θες να σ' αναλύσω. Ναι, για ανέλησέ το. Για να το αναλύσω. Αυτοί που του Βερίκιο οι τέτοιοι, ναι, οι πισινοί ξέρω εγώ, ναι, και το Σαββίδι πισινοί, ναι, και ναι, τον Αλλον, ξέρω εγώ, είναι το ΠΑΟΚ η θύρα 3. Εκεί οι προπονηταράδες που έχετε μαζευτεί. Ναι. Αυτοί είναι.
Έχουν όλοι συμφέροντα. Καλά τα λες ρε Ράπ. Συμφέροντα ρε. Μ' αρέσει για το, για όταν μιλάς για πασοξίδες, γιατί έτσι, για έτσι. Μ' αρέσει. Σε κοστάρω. Αλλά εκεί μέσα τι γίνεται εκεί στο Τούμπα, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται η κινητρία με τα κουστούμια και με τις γραβάτες. Τι περιμένουν αυτοί. Σε χάνω. Με χάνεις. Ναι. Με χάνεις. Τώρα είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Τώρα. Ναι. Αυτή εκεί στη θύρα 3 και στη θύρα 2, ξέρω εγώ τι, με τις γραβάτες εκεί, όμορφοι, οι κυριλέδες, ναι. Τι περιμένουν, περιμένουν τίποτα. Πού να ξέρω εγώ γραβάτα. Να ρωτήσω, γιατί μίλησες για παοξίδες, ότι οι παοξίδες κάνουν επανάσταση. Τι θα κάνουν επανάσταση. Πότε κάνανε επανάσταση. Οι παοξίδες, εκείνοι οι παοξίδες, εγώ μιλάω για θύρες, μέσα τούπα. Του Πιώτης δεν είσαι. Μάλιστα. Ναι, είσαι του Πιώτης. Τι είναι αυτές οι επαναστάσεις, εκεί στις θύρες αυτές. Δεν μ' αρέσουν. Εμείς είμαστε παοξίδες, εμείς ακολουθούμε τον ΠΑΟΚ, εμείς αγαμούμε τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ο Σαββίδης, δεν είναι ο ΠΑΟΚ ο Τσουγατζόπουλος, δεν είναι ο ΠΑΟΚ ο κανένας. Είμαστε εμείς που αγαπάμε τον ΠΑΟΚ και τον ακολουθούμε. Ναι, πάντα. Ναι, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι ο Μαρινάκης, αλλά όταν τον την πέσανε να πούμε, ναι, το στηρίξαν οι Γαύροι, αυτό λέω. Ποιοι στηρίξαν. Οι Γαύροι, λέω, το στηρίξαν το Μαρινάκη, στη δύσκολη, ναι, αυτό λέω. Καλά να πάθουν, ρε. Αυτοί έτσι είναι μαθημένοι. Mm. Αυτοί έτσι είναι μαθημένοι, ρε Ραπ. Εμείς είμαστε έτσι μαθημένοι. Το Πατατούδη που το στηρίζατε, πώς ήσασταν μαθημένοι. Ποιο Πατατούδη στηρίξαμε. Τώρα περίμενε, με πήγες πολύ πίσω. Και θέλω να σου φέρω και λίγο πιο μπροστά. Εσένα. Γιατί έγινε τώρα με Ζαγοράκη και με Βρίζα. Ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας μια χαρά είναι. Τι έχουν. Α, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τότε που κάναμε τα διπλά, που ο Βρίζας είχε την προεδρία, που έπαιρνε τα χιλιάρα, που λέγατε εσείς. Τζάμπα να πάει, γιατί να μην πάει. Διπλά κάναμε. Διπλό κάναμε μέσα στο Γαύρο. Διπλό. Και με το Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης, εντάξει, έκανε πολλά. Εγώ δεν φοβάμαι τώρα, να πω. Τώρα ο Βερίκιος και η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Βερίκιος. Αυτά είναι ένα. Τι δουλειά έχουν με τον ΠΑΟΚ αυτά. Ο άλλος ο Βλάκας. Να ασχοληθώ με τον Βλάκα αυτόν. Έγινε. Βλάκας είναι. Τα λέμε. Πάμε στον τελευταίο φίλο να τον προλάβουμε. Πάμε στον τελευταίο. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ο Μαρινάκης τους έφερε πρωταθλήματα και γι' αυτό το στηρίζουν. Αν δεν τους φέρει πρωτάθλημα, σου πω εγώ τι θα γινόταν. Πάντα ο κάθε φίλαθλος Βερατόπουλε συνδέει τα επιχειρηματικά με την ομάδα. Μάλιστα. Πάει καλά ομάδα, τον στηρίζει. Δεν πάει καλά, δεν τον στηρίζει. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά. Και εξάλλου εσύ εχθές με τον Κόκκινο το μεσημέρι, που είπε ο Κόκκινος ότι ήδη στις ημέρας είναι το κανάλι που παίρνει ο Σαββίδης. Άσε τον Κόκκινο μόνο τον Κάφα τώρα. Όχι, εσύ είπες και τι όφελος θα έχει το να πάρει το κανάλι. Δηλαδή θεώρησες το γεγονός, το υποτίμησες. Βεβαίως. Εντάξει, ο φύλαθλος τώρα ακούει και εσένα, σου λέει τι να του στηρίξει τον Σαββίδη τώρα για το κανάλι. Ναι. Σε και με για το κανάλι. Γιατί δεν το στηρίξει τον Σαββίδη. Δεν υπάρχει λόγος. Αφού δεν έχει όφελος η ομάδα, τι όφελος θα έχει η ομάδα το κανάλι. Το είπες εσύ εξάλλου. Ναι. Εχθές το έλεγες στον Κόκκινο και φώναζες. Ναι, όταν βάλεται ο μεγαλομέτωχος, γενικά ναι. Θίγεται, ναι. Θα περίμενα έτσι μια αντίδραση κάτι. Δεν μια είδα. Αντίδραση να έχει. Πάει καλά η ομάδα, δεν πάει καλά η ομάδα. Τον έφερε κανένα πρωτάθλημα. Όχι. Δεν τον έφερε. Δεν κοιτάει ο φίλαθλος αν πλήρωσε τα χρέη. Όχι, δεν το κοιτάει. Δυστυχώς δεν το κοιτάει αυτό. Ναι. Άρα δεν το χωνεύεται το Σαββίδι. Μα έτσι είναι. Και, ναι. Όχι, δεν το χωνεύουμε το Σαββίδι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Δεν το συμπαθείτε. Μια ουδέτερη στάση υπάρχει. Ο φίλαθλος ακόμα περιμένει. Περιμένει. Α, σου πω εγώ να πάρει κανένα πρωτάθλημα. Αλλά δεν το στηρίζετε ούτε θεσμικά. Θεσμικά γιατί δεν το στηρίζουμε. Ως πρόεδρος να είναι ο πρόεδρος. Εντάξει.
Θέλουμε να είναι πρόεδρος του Σαββίδη. Τον Πατατούδη γιατί το στηρίζατε? Τον Πατατούδη του στηρίζαν. Δεν το στηρίζαν τον Πατατούδη. Πώς, τι το στηρίζαν τον Πατατούδη? Δεν το στηρίζαν. Δεν το στηρίζαν. Πώς, πώς. Και εξάλλου εγώ δεν άκουσα με τον Ούρο άνεδο να βγαίνουν Ολυμπιακοί και να στηρίζουν τον Μαρινάκη. Με τον Ουράν δεν τον άκουσα, δεν άκουσα Ολυμπιακούς να ξεσχίζουν για τον Μαρινάκη. Δεν τους άκουσες εσύ. Βγαίνα να δώσει την εκπομπή σου, δεν βγαίνα Ολυμπιακοί και να λένε τι λέγανε. Μάλιστα. Οκ, okay, boy, κατανοητό. Εντάξει. Φίλια. Άδη, καλή. Καλό βράδυ. Τζάμπα θα πάρει το κανάλι ή θα πληρώσει το ποσό που αυτός ανέβασε κάνοντας το λαγό. Ξέρεις τι λέω εγώ, λέει, δεν πας να κάνεις έρωτα και εσύ και το σύστημα που υπηρετείς για τον Κοσμάκη που πεινά, δεν κοιτάς να τον ξεσηκώσεις. Για το Σαββίδι νοιάζεσαι για να αρμέξεις κανένα κοκαλάκι, λαμόγιο. Μου λέει ο 094. Να ξεσηκώσω εγώ τον Κοσμάκη, μάλιστα. Ξεσηκώνεται ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης, ξέρω εγώ, ξεσηκωνόταν μόνο για την ομάδα του. Για τα συμφέροντά του δεν ξεσηκωνόταν κανένας να φωνάξει. Εκτός και αν ήταν συνδικαλιστής. Σου λέει οικονομήσω, πάρω κανένα υπουργείο κάποια στιγμή. Όσον αφορά 15 χρόνια πίσω, μη μένεις μόνο σε κάποιους που έκαναν χρηματιστηριακό γραφείο με το Batman. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι που δεν γούσταραν δοσοληψίες. Γιατί για σένα όταν οι οπαδοί δεν κάνουν κριτική λες ότι είναι ταϊσμένοι και όταν κάνουν κριτική λες ότι δεν τους τα δίνουν. Άσε ρε τις πονηριές, λέει ο 318 που δεν μας πείθει. Εδώ ρε Κωστή δεν το στηρίζετε εσείς στα ραδιόφωνα. Μα αυτό λέω ρε φίλε, για όλους λέω εγώ. Που έχετε και άμεσο όφελος να είναι καλά ο Ιβάν. Για να είναι καλά και ο ΠΑΟΚ. Από το απλό λαό περιμένεις. Τι έγινε ρε γλίτσα, λέει ο 035. Γλύφεις το Σαββίδι, μπας και πάρεις και εσύ καμιά θέση στο κανάλι. Στην ουρά μαζί με το Χίτα. Γλίτσα. Γλίτσα. Μάλιστα. Αυτά είναι και τα μηνύματα. Καταλάβατε τι γίνεται. Εγώ πάντως αυτά που είχα να τα πω τα λέω. Φεύγω, καληνύχτα, καλή συνέχεια με Τζον Χιλιτίδη. Αν θυμηθείτε αύριο για τα μάτια του κόσμου, βγάλτε καμία ανακοίνωση γιατί θα σας πάρουν στο μεζέ. Λέω εγώ. Καλό βράδυ.